Αφή Δημητριάδη. Ψήξη κλιματισμός. Τεχνική και εμπορική εταιρεία. Ψυκτοσέρβις Καλεάδης. Σέρβις και πώληση επαγγελματικών ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων, μεταχειρισμένων ψυγείων. Πρατήριο υγρών καυσίμων Σαριγιαννίδης Ιάκωβος στο Αρκαδικό Δράμας. Κάντε τώρα την παραγγελία σας. Woof & Meow. Θα μας βρείτε στην οδό 7ης Μεραρχίας 27 στην Καβάλα. Η αξιόπιστη επιλογή για τη φροντίδα των τετράποδων φίλων σας. Με μυστικό την ποιότητα και την οικογενειακή παράδοση, ο κύριος Κώστας διαλέγει πάντα τα καλύτερα και τα πιο αγνά προϊόντα. Κρύον ΙΚΕ. Ψυκτικά γεωθερμικά συστήματα Νέα Καρβάλη Καβάλας. Φάρμα Σατζόγλου. Αγνά κρέατα Φιλίππων στις Κρινίδες Καβάλας. Επιπλό Δημητριάδη. Έπιπλα, κουφώματα, εσωτερικές πόρτες. Βιομηχανικό πάρκο Καβάλας. Αφή Μπάτσου. Γυψοσανίδες, γύψινες διακοσμήσεις. Στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Τεχνογνωσία και εμπειρία, ποιότητα και αξιοπιστία. Με παράδοση 80 χρόνων, η οικογένεια Ανανιάδη προσφέρει τεράστια ποικιλία αυθεντικών γεύσεων. Ανανιάδης Foods. Το τρόφιμο, η εξειδίκευσή μας. Άρτο ζαχαροπλαστίας Κλαρίς. Γεύση από παράδεισο. Πάλι μολύβι δεν έχω. Ωραία. Βρήκα. Και ενώ ψάχνουμε το... Εδώ είμαστε, να το βρήκα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. 11 του Μάη πια. Πάει και η γιορτή της μητέρας. Παίρνουμε το νεοπνευματάκι από εδώ. Το καθαρίζουμε για να είμαστε ok. Λοιπόν, καθαρίζουμε εδώ τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χατζόγλου. Λοιπόν, και ωραίο μολύβι. Πώς γίνεται να εξαφανίζεται το μολύβι από εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν. Anyway, λοιπόν, για να τα κλείσω αυτά, να ανοίξουμε κάτι άλλο, τέλος πάντων. Τι κάνετε, είστε καλά, μετά το Σαββατοκύριακο, θορυβόδες Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε ένα-ένα. Έχουμε πάρα πολλά σήμερα, πάρα πολλά όμως. Από τις 7 το πρωί, όμως είμαστε λίγο υπερβολικοί, 8. Λοιπόν, όλο το επιτελείο δημοσιογραφικό, τεχνικό, βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του καναλιού και βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του καναλιού για έναν και μοναδικό λόγο. Αν δεν ανοίξει λίγο ακόμα αυτό ο Κωνσταντίνο, θα το πάρω και θα το πετάξω απέναντι. Λοιπόν, βρίσκεται λοιπόν για ένα και μοναδικό λόγο. Ο λόγος αυτός είναι ότι από σήμερα ξεκινάμε μία, αν θέλετε, καινούρια προσπάθεια. Τι εννοούμε καινούρια προσπάθεια. Άνοιξε, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, τι εννοούμε καινούρια προσπάθεια. Θα μου πείτε μέχρι τώρα τι κάνατε. Δεν κάνατε προσπάθεια. Βεβαίως και κάνατε προσπάθεια. Αλλά θέλοντας να δώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας μια μεγαλύτερη όθηση στην αγορά, στους επαγγελματίες, στην ενημέρωση, γιατί όχι, σε όλους εσάς, γίνεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια και από σήμερα και για κάποιο ενδεχομένως διάστημα μέχρι να δούμε πώς θα γίνει να σταθούμε στα πόδια μας, όλοι μας όμως, γιατί και εμείς μην νομίζετε ότι είμαστε σε μια κατάσταση η οποία δεν συμβαίνει τίποτα και δεν μας έχει... Τουναντίον θα έλεγα, ίσως εμείς είμαστε ακόμη χειρότερα και εννοώ πάντα στα οικονομικά πλαίσια, διότι διαφημίσεις δεν υπάρχουν πολλές, η αγορά είναι κλειστή, το ένα, το άλλο. Και από τι στηρίζεται ένα τηλεοπτικό κανάλι? Μόνο από αυτά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εάν κάποιοι πήρανε κάποια επιδόματα, εάν κάποιοι πήρανε κάποια βοηθήματα και θα ξαναπάρουν κάποια βοηθήματα, οι μόνοι που δεν θα πάρουν σε αυτή την περίπτωση είναι οι τηλεοπτικοί σταθμοί και δι αυτοί που τουλάχιστον θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, αν θέλετε, σε ορισμένα ζητήματα, είναι οι λεγόμενοι μικρότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί, άσχετα αν και ο δικός μας τηλεοπτικός σταθμός εκπέμπει πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά θα έλεγα, αλλά σίγουρα τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι είναι
στα υπόλοιπα κανάλια, τα 5, τα 6, που είναι τα γνωστά κανάλια εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, οπότε, σήμερα θα προσπαθήσουμε να, με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, τους τεχνικούς μας κτλ., θα βγάλουμε αρκετές συνδέσεις από πολλές περιοχές, από πολλά σημεία, για να δούμε τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, πώς εξελίσσεται η κατάσταση και στα σχολεία και στα καταστήματα που ανοίγουν σήμερα και γενικότερα στην κοινωνία. Θέλω βέβαια να σας πω ότι οι εικόνες που είδα εγώ το Σαββατοκύριακο και τα είδαμε όλοι και μέσα από ρεπορτάζ άλλων τηλεοπτικών σταθμών και μέσα από ρεπορτάζ δικά μας και όλα αυτά, εμένα προσωπικά με προβλημάτισαν και με προβλημάτισαν αρκετά. Διότι αυτός ο χαμός που γινόταν, φανταστείτε, λέει, να ανοίξουν όλα τι θα γίνει, θα μου πει κάποιος και τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να αντιδράσουμε, πώς πρέπει να ανοίξει η αγορά, πώς, ναι. Πρέπει να ανοίξει η αγορά, πρέπει να επανέλθουμε, αλλά από την άλλη όμως και ο όρατος αυτός εχθρός δυστυχώς εξακολουθεί να υφίσταται. Το βλέπουμε και από άλλα κράτη. Το βλέπουμε με τα συνεχή κρούσματα που υπάρχουν. Λιγότερα μεν, αλλά υπάρχουν. Και δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι αυτός που θα πάρει μια θέση τέτοια ώστε να μπορέσω να προφυλάξω, ξέρω εγώ, και εσάς και εμένα και όλους. Ό,τι λένε οι επιστήμονες, αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα άνοιξαν και τα ταμεία της ΔΕΗ και γινόταν ο κακός χαμός, τουλάχιστον σε εικόνες που είδαμε από τα αθηναϊκά κανάλια. Ουρές υπάρχουν παντού, ο κόσμος κυκλοφορεί, οι παραλίες ήταν γεμάτες, οι πλατείες ήταν γεμάτες. Θα φανεί, αυτό είναι σίγουρο ότι θα φανεί. Και θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες τι μελιγενέστε, πώς πάνε τα πράγματα, τι γίνεται με τα κρούσματα. Ένα άλλο φαινόμενο που επανήλθε μετά την άρση της καραντίνας, τουλάχιστον κατά ένα μέρος, είναι και το θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων. Άρχισαν πάλι οι νεκροί στην άσφαλτο. Και στην Κρήτη είχαμε ολόκληρη οικογένεια που ευτυχώς οι περισσότεροι ήταν δραματίες, ένας νεκρός 32 χρονών. Και στις Σέρες είχαμε νεκρό με μηχανή. Και είχαμε περιστατικά αρκετά. Όσο δεν κυκλοφορούσαμε, θα μου πεις, εντάξει, άμα είναι έρημοι δρόμοι, τι τροχαίο δυστύχημα να γίνει. Από την άλλη όμως αυτό δεν ξέρω πόσο σύνομο είναι. Δηλαδή με το που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα να γίνονται, να χάνονται άνθρωποι στην άσφαλτο με τον πιο άδικο τρόπο. Δυστυχώς όμως γίνεται. Τώρα, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία είδηση. Να βάλουμε αυτό το ρεπορτάζ, σε παρακαλώ πολύ, που αφορά τον καρδιολόγο, Κωνσταντίνε μου. Έφυγε ένας άνθρωπος από κοντά μας, Καβαλιώτης. Θα μου πείτε τώρα δευτεριάτικα τι μας ψυχοπλακώνεις, αλλά το κάνω για όσους δεν το γνωρίζετε. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, Κωνσταντίνε, αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Για να τον ακούσω τον τίτλο. Είναι ο Δαβίδης. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ρεπορτάζ έχουν τα παιδιά, αλλά ελπίζω να... Λέω λοιπόν ότι... Ναι. Έφυγε ένας άνθρωπος από κοντά μας, ο οποίος... Όχι μόνο εξαιρετικός επιστήμον ήταν, όχι μόνο άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο ήταν, όχι μόνο οικογενειάρχης, όχι μόνο ένας άνθρωπος πάρα... Πώς? Ναι. Πάρα πολύ αγαπητός στην κοινωνία της Καβάλας, διετέλεσε για αρκετά χρόνια διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καβάλας. Τα τελευταία χρόνια είχε ανοίξει το ιδιωτικό του ιατρείο, όλα έδειχναν να πηγαίνανε περίφημα και ξαφνικά ένας πολύ σπουδαίος επιστήμον καρδιολόγος έφυγε από έφραγμα, από καρδιά.
Αυτό, ξέρετε, ακούγεται λίγο οξύμορο. Ακούγεται λίγο οξύμορο γιατί να κάνεις, να υπηρετείς αυτή την επιστήμη, δηλαδή της καρδιολογίας, και να φύγεις από καρδιά, δεν ξέρω πώς ακούγεται. Μιλάμε βέβαια για έναν καλό μου φίλο, γείτονα, τον Δαβίδη Σημεωνίδη, ο οποίος δυστυχώς σήμερα θα πούν το τελευταίο αντίο φίλοι και συγγενείς. Στη μία η ώρα στον Άγιο Παύλο θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια θα γίνει ταφή στο νεκροταφείο της Καβάλας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Πέθανε την Κυριακή 10 Μαΐου ο πρώην διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Δ. Δαβίδης Σημεωνίδης. Ο αγαπητός γιατρός της Καβάλας ήταν μόλις 64 ετών. Ο ΕΚ, λοιπόν, είχε επίσης διατελέσει εκλεγμένος νομαρχιακός σύμβουλος Καβάλας από το 1999 έως το 2010. Με μεγάλη μου λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του κυρίου, του συγχωρεμένου, του κυρίου Σημεωνίδη, ο οποίος διατέλεσε για πολλά χρόνια διευθυντή στην καρδιολογική κλινική. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας θλίβει όλους. Ένας γιατρός ο οποίος κοσμούσε το νοσοκομείο της Καβάλας, δυστυχώς έφυγε τόσο γρήγορα από τη ζωή. Και πάλι να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του συγχωρεμένου Σημεωνίδη. Ο Δαβίδης Σημεωνίδης υπέστη προημερών έμφραγμα. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας και από εκεί, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ως σοβαρή, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και κατέληξε. Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός, ότι ήρθε στο νοσοκομείο μας. Επειδή όμως διαπιστώθηκε από τον διευθυντή της καρδιολογικής ότι χρειάζεται να γίνει κάποια επέμβαση, θεωρήθηκε, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ήταν αίσιο και δυστυχώς έφυγε από κοντά μας ένας αξιόλογος άνθρωπος, ένας αξιόλογος επιστήμονας. Τραγική ηρωνία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η συμμετοχή του εκλειπώντος καρδιολόγου σε κοινή εκδήλωση πριν από 2 χρόνια με τον συνάδελφό του και πρώην Υπουργό Υγείας Δημήτρη Κρεμαστινό για την παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Τώρα νικάμε τις καρδιοπάθειες». Το βιβλίο το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα είναι το τρίτο βιβλίο μιας τριλογίας το οποίο έγραψε την τριλογία, έγραψε ο καθηγητής, ξεκινώντας το 2007 με το πρώτο βιβλίο που λεγόταν «Αναζητώντας τα μυστικά της καρδιάς». Τραγικά παιχνίδια που παίζει καμιά φορά η μοίρα, ρε παιδιά. Πριν από 3 μέρες έφυγε ο Δημήτρης Κρεμαστινός, ένας καταξιωμένος Έλληνας καρδιολόγος, χειρουργός κτλ. Και μετά από 3 μέρες έφυγε ένας καλός του φίλος, το είδατε άλλωστε και από την εκδήλωση, της παρουσίασης του βιβλίου, ο δικός μας Δαβίδ Σημεωνίδης. Πόσο τραγικά είναι κάποια πράγματα, κάποιες τραγικές συμπτώσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο οφείλουμε να τον θυμόμαστε, γιατί, σας είπα, όχι μόνο επιστήμον λαμπρός ήταν, όχι μόνο άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο ήταν, όχι μόνο οικογενειάρχης ήταν, ήταν αγαπητός σε όλη την κοινωνία. Δυστυχώς όμως έφυγε και κυδεύεται σήμερα, όπως είπα, στη μία η ώρα γίνεται η εξόδος ακολουθία στον Άγιο Παύλο. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, μόνο αυτό έχουμε να πούμε, τι άλλο μπορεί να πει κανείς σε τέτοιες στιγμές. Και από μία είδηση, η οποία βέβαια δεν είναι παρά μόνο τραγική, να πάμε σε μία καλή είδηση, στην καλή είδηση της ημέρας, με τον 86χρονο, ο οποίος δεν είναι ο πρώτος, έχουμε δει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, νίκησε λοιπόν την πανδημία, νίκησε τον κορονοϊό και βγήκε από το νοσοκομείο αλόβητος. Δηλαδή είναι η καλή είδηση της ημέρας. Για πάμε να τη δούμε.
Μετά από 40 ημέρες νοσηλείας και μάχης με τον κορονοϊό, ένας 85χρονος ασθενής από ένα χωριό του Δημοτήχου αποσωληνώθηκε και βγήκε νικητής από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ο ίδιος, κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, δήλωσε ότι οφείλει το μεγαλύτερο μέρος της νίκης του αυτής στη στήριξη και τη φροντίδα των γιατρών και των νοσηλευτών που βρίσκονταν πρωί, μεσημέρι, βράδυ στο πλευρό του όταν εκείνος βρισκόταν στην εντατική. Να σας ευχαριστώ για μια δύος αυτά που μου πρόσφερε. Είμαι υπερευχαριστημένος από τους γιατρούς μου, από το νοσηλευτικό προσωπικό γενικά. Με φέρθηκαν όμορφα, ήρθε άρρωστος και φεύγω γερός από εδώ. Πώς ήταν αυτές τις 40 μέρες? Μεσιάς, περισσότερες ήταν δύσκολες. Αλλά μετά από διάστημα άρχισε η υγεία μου να βελτιώνεται και μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, πάνε όλα καλά. Ο κύριος Νίκος έδωσε τη δική του μάχη και κατάφερε να κάνει το καλύτερο δώρο στη σύζυγό του που τον περίμενε όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο σπίτι να επιστρέψει. Ο κύριος Νίκος βγήκε από το νοσοκομείο την ημέρα που γιόρταζαν 60 χρόνια γάμου. Οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό και οι τραυματιοφορείς τον αποχαιρέτησαν με χαμόγελα και χειροκροτήματα, καθώς δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους, μιας και η κατάστασή του είχε κριθεί ιδιαίτερα σοβαρή. 60 χρόνια, ακριβώς. Θα πάτε να βρείτε τη σύζυγο που επίσης ήταν άρρωστη. Ε? Θα πάτε να βρείτε, λέω, τη σύζυγο που ήταν και αυτή. Ναι. Με περιμένει. Μάλιστα. Να τα κατοστήσεις. Γέροντά μου, παππού μου, να τα κατοστήσεις, να είσαι γερός 60 χρόνια γάμου, ε. Λοιπόν, είναι και αυτό. Έτσι να βλέπουμε και λίγο θετικά πράγματα, θετικές ειδήσεις. Ο κ. Νίκος, ο οποίος 40 μέρες, μπράβο. Γερό κόκαλο ο κ. Νίκος και έτσι να παραμείνει. Μέχρι τα 100 και βάλε, αν υπάρχει έτσι θέληση τελικά κανείς για να κερδίσει τη μάχη στη ζωή, τα κερδίζει όλα. Μέχρι να, έτσι, να αρχίσουν οι πρώτες ζωντανές συνδέσεις και έχουμε και κάποια άλλα ρεπορτάζ που γίνανε το πρωί, θα τα δούμε. Τρέψτε μου να σχολιάσω δύο πραγματάκια και να τα μοιραστώ μαζί σας. Βέβαια, δεν χρειάζεται να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο γνωστό τηλέφωνο, τα γνωστά τηλέφωνα, εάν και εφόσον υπάρχει κάποιο θέμα. Ήδη έχουμε την πρώτη σύνδεση, βλέπω στο preview, θα δούμε. Για πάμε, πάμε να δούμε ποιος διαμαρτύρεται και γιατί. Για πάμε, δώσ' το λίγο. Λίγο τη φωνή. Λίγο το τσάδι. Ρευτό και κάρτα. Άντε, ρε σαχλαμάρα, θα μην πεις εμένα. Ποιος είναι και είναι κανείς συνάδελφος να μας εξηγήσει? Α, είναι Διογέννης. Διογέννη, μ' ακούς? Α, να δούμε τι γίνεται εκεί. Πρέπει να είναι έξω από την τράπεζα. Όχι, στη ΔΕΗ είναι, στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ είναι ο Διογέννης. Θα δούμε τι γίνεται εκεί. Καλά, εγώ το περίμενα ότι θα υπάρχει και εδώ. Εδώ υπάρχει στην Αθήνα, γιατί υπάρχει και στην Καβάλα, δεν κατάλαβα. Λιγότερο μένα, αλλά μόλις... Στο preview, από ό,τι βλέπω, δείχνει μια ψιλοένταση εκεί. Για ποιο λόγο θα μας τα πει ο Διογέννης τώρα, όταν και εφόσον μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Πέστε μου, παιδιά, μόλις είμαστε έτοιμοι, για να πάμε στον Διογέννη. Το Διογέννη το Χαραλαμπή. Ναι. Λοιπόν, οπότε μπορώ να πω κάποια πράγματα. Τι λέει ο κύριος Παπάς, ο κύριος Νίκος Παπάς? Η κυβέρνηση, λέει Μητσοτάκη, έχει κηρύξει πόλεμο σε μισθωτούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θου, κύριε φυλακή, το στόματί μου πρωί-πρωί δευτεριάτικα. Διογέννη, μας ακούς, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βρισκόμαστε στη ΔΕΗ, κάτω στην Ιχθυόσκαλα. Ναι. Υπάρχει μεγάλο θέμα, ε. Πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Πόση ώρα περίπου περιμένετε? Μία ώρα. Μία ώρα στην ουρά. Στην ουρά για να πληρώσουμε τα χρέη μας στη ΔΕΗ.
Μία ώρα. Σας έχουν ενημερώσει πόσα άτομα είναι μέσα και το. Ένα άτομο είναι στο ταμείο. Ένα άτομο στο ταμείο. Γιατί λέει δεν χωράει άλλο λόγω του κορονοϊού. Μάλιστα. Άγγελε, εδώ αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο η ώρα να μόλις είναι περίπου στη μία με μία ώρα και ένα τέταρτο. Μπορεί να βγει αυτό τώρα. Ζωντανά είμαστε. Άγγελε, λοιπόν, και έχει πάρα πολύ κόσμο και επικρατεί και φυσικά και μία μικρή φασαρία γιατί ο κόσμος περιμένει πάρα πολύ ώρα εδώ και μπαίνει ένα άτομο μέσα όπως βλέπεις και εσύ εδώ πέρα στην είσοδο και στην αριστερή είσοδο αλλά και στην δεξιά. Θα έλεγα ότι πως δεν ξέρω το αναμαντικό ένα ταμείο φτάνει για να μπορέσει να εξυπηρετήσει όλο αυτόν τον κόσμο που βλέπεις. Αν και πρέπει να πούμε εδώ πέρα, Άγγελο, ότι σήμερα, πρώτη μέρα, ίσως θα έπρεπε να Διογέννη, να την επόμενη και αύριο και μεθαύριο. Γιατί, ναι. Διογέννη, γιατί υπήρχε αυτή η ένταση μόλις συνδεθήκαμε, δεν είχαμε προλάβει να μας ακούς, υπήρχε μεταξύ των... Η ένταση υπήρχε επειδή μπαίνουν ένα άτομο μέσα και περιμένει πάρα πολύ ο κόσμος πέρα στην ουρά και έξω στις πόρτες. Ναι. Και έχει και από δεξιά και από αριστερά ουρά. Και έτσι λοιπόν περιμένουν πάρα πολύ ώρα. Γι' αυτό παραπονιούνται γιατί δεν υπάρχει κάποιο άτομο ακόμα μέσα να εξυπηρετεί, ώστε μην υπάρχει μόνο ένα άτομο μέσα, ένα ταμείο. Και υπάρχει μια κοπέλα εδώ πέρα, θα τη δείξουμε και εδώ, η οποία γράφει με όνομα και φωνάζει και μπαίνουν μέσα, με τη σειρά δηλαδή. Ναι. Και φυσικά δεν φταίνει τώρα υπάλληλοι, εντάξει. Δεν φταίνει πάλι, να το πούμε και αυτό. Οι πάλι κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα σήμερα, Διογέννη. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα σήμερα. Ναι. Εκτός από την αναμονή αυτή, που από μόνη της είναι ένα πρόβλημα, είναι ότι έχει και αρκετή ζέστη παρότι είναι ακόμη πρωί. Και το να κάθεσαι μία ώρα εκεί στην ουρά και το να έχεις μια ηλικία περασμένη κτλ. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο νομίζω. Οπότε πάμε να πλησιάσουμε, αν μπορείς κάποιον ακόμη, αν θέλει να μιλήσει, να μας πει τι γίνεται, πώς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πόση ώρα είστε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή? Εδώ έχω εδώ. Ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο. Ναι. Πάτε τέταρτο πληρώσει την ΔΕΗ. Θα μπορούσατε να έρθετε, ας πούμε, αύριο ή κάποιες... Έχει περάσει ημερομηνία. Έχει περάσει ημερομηνία. Ναι, γιατί ήταν και κλειστά κιόλας και έτσι λοιπόν η ημερομηνία. Ήταν σπέντη το μηνός, αλλά ήταν κλειστά εδώ. Και τώρα είστε αναγκασμένοι να περιμένετε εδώ πέρα μία ώρα, πόση ώρα? Και τι πρέπει να κάνω? Τότε δεν θα πρέπει να πληρώσω τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Αναγκαστικά είμαι τώρα και περιμένω. Στη σειρά. Και σήμερα ήταν και πολύ ζέστη κιόλας. Η ζέστη εντάξει, υποφέρεται, εντάξει. Η ουρά δεν υποφέρεται. Τι να κάνουμε. Τώρα πέστε, τώρα ήρθα εδώ, θα φύγω για να ξαναρθώ. Μεταστικό ήρθα. Μάλιστα. Από ποια περιοχή είσαι εσείς? Πάνω από τη Λεωνάτο, πάνω από την έκθεση του Αντωνιάδη. Μάλιστα. Όπως βλέπεις, Άγγελε, αυτή τη στιγμή ο κόσμος περιμένει στην ουρά υπομονητικά για να μπορέσει να πληρώσει το θέμα ή οτιδήποτε χρειάζεται. Διογέννη, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα είναι το εξής. Εάν, ας πούμε, ένας λογαριασμός που έχει λήξει τώρα, όπως ήταν ο κύριος. Πάρε τον κύριο πρώτα. Πάρε τον κύριο, γιατί θέλει τηλεθέαση. Θέλει τηλεθέαση, εγώ δεν έχω ανάγκη. Πόση ώρα περιμένετε εδώ πέρα? Ούτε πέντε λεπτά. Ήρθαμε για να πληρώσουμε διοίκηση. Όχι, ήρθαμε να κάνω διακοπή του καταστήματος. Ναι. Τίτλοι τέλος για το κατάστημά μου, όμορφα, ωραία, εξυπηρέτηση άψογη. Άψογε μπορώ να πω, παρόλο που βλέπετε όλο αυτόν τον κόσμο. Βλέπω έναν αναβρασμό. Βλέπω έναν αναβρασμό γιατί εντάξει, δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ το περίμενα για να είμαι ειλικρινής, κύριε Χαλαπίδη. Πρώτη μέρα το περίμενα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και εντάξει, υπάρχει ένα προσωπικό βέβαια που είναι λίγο. Εντάξει, να κάνω λίγο υπομονή. Απλώς όμως επειδή υπάρχουν και λίγα άτομα μέσα σε αυτή τη στιγμή στη ΔΕΗ, γι' αυτό κιόλας υπάρχει και αυτή η αναμονή. Σίγουρα, όσο να είναι, ναι, αλλά και αυτοί θέλουν την προστασία του αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Να τα βλέπουμε τα πράγματα, να μην και το ποτήρι να το βλέπουμε μισογεμάτο, όχι τελείως άδειο. Εντάξει, είπαμε, εντάξει, αλλά το θέμα είναι με απροβληματίζει ότι αυτή θα υπάρχει μια αναμονή της τάξης των 20 και παραπάνω λεπτό. Εντάξει, θα υπάρχουν βέβαια ευφαδείς ομάδες σε αυτό το κομμάτι. Θα τους πιάσει και λίγο ήλιος γιατί όσο περνάει η ώρα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Άγγελε, τι να κάνουμε. Άγγελε, βλέπεις τι γίνεται. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν περιμένουμε ένα τέτοιο εξυπηρέτηση. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γενιά μου. Δηλαδή. Γενικό τέτοιο. Να υπάρχει, υπάλληλο έξω. Γράφουν τα ονόματα. Ναι, υπάρχει υπάλληλο σε ΔΕΗ 6 και εξυπηρετεί. Έχω δώσει τα στοιχεία μου. Θα πάρω τηλέφωνο. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Θέλετε να μιλήσετε εσείς? Α, ωραία. Να αφήστε με να μιλήσω εγώ τουλάχιστον. Εσείς δεν είστε τώρα δικηγόρος μου, ούτε και θα με κάνετε υποδείξεις. Εσείς δώσατε, ωραία, έδωσες, κάνετε. Μιλήσατε, σου... είπατε την άποψή σας, τελείωσε. Αφήστε να πούμε τη δικιά μας. Έδωσα στοιχεία σου στον ασυντήτη. Έδωσα, κύριε Χαραλαμπίδη, όμορφα, ωραία τα στοιχεία μου και μου λέει, κύριε, κάποια στιγμή θα σας πάρει το 11
11.770 και θα σε ενημερώσει και τα υπόλοιπα. Απλά πράγματα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να περιμένει κιόλα την ώρα για κάποιε δουλειέ. Όχι, η κοπέλα είναι προ τιμή, μπράβο τη. Απλώς όμως για να πληρώσει τον λογαριασμό πρέπει να περιμένει. Εντάξει, περιμένω τώρα, εντάξει, να κάνω. Ανάλογα την υπόθεση. Από τη στιγμή που βγήκαν και αυτά που λέμε τώρα μέσω λογαριασμού και τέτοια, σε εξυπηρετηθεί ο κόσμο. Τι έκανε. Και εμεί δεν τα ξέραμε αυτά, αλλά τα μάθαμε. Διογενή. Εντάξει, το θέμα είναι. Ορίστε, τελευταία γενιά. Είμαστε 9 γενιά. Σακού, Άγγελε. Σε ένα μεταβατικό επίπεδο. Εντάξει, που αυτή τη στιγμή, άμα θέλει, μαθαίνει. Βασίλη, να ακούσουμε το Διογέννη. Ο Άγγελο Τζέλιο είναι στον αέρα. Έλα, Άγγελε, καλημέρα. Καλημέρα. Το θέμα είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω, Διογέννη, ο Βασίλη πήγε να κάνει μια εξυπηρέτηση όσον αφορά τη διακοπή στο κατάστημά του κτλ. Δεν πήγε στο ταμείο. Εκεί που πήγε για τη διακοπή. Έχει υπαλλήλους, πόσους έχει, πόσοι εξυπηρετούν. Δεν μπήκε μέσα. Δεν μπήκα μέσα. Απλώς αυτό, Άγγελε, είναι ότι υπάρχει μια κοπέλα έξω αυτή τη στιγμή και εξυπηρετεί τον κόσμο. Και βλέπω υπάρχει μια καλή ροή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή στο ταμείο που υπάρχει μια αναμονή. Βλέπω υπάρχουν και μεγάλη ηλικία άνθρωποι. Κάθονται τώρα είναι στον ήλιο. Καταλαβαίνεις. Όσο περνάει η ώρα και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Εντάξει, θα υπάρχει να πούμε και ανάλογο θέμα. Διογέννη, αλλά όσον αφορά στο κομμάτι που με αναλογεί. Ναι, Διογέννη, θέλω εκεί που είσαι να ρωτήσεις έναν προϊστάμενο, έναν διευθυντή, ένα κάτι τέλος πάντων. Εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρώσουν σήμερα. Ακούστε με λίγο. Δεν πληρώσουν σήμερα και έρθουν μετά από τρεις μέρες που θα χαλαρώσει λίγο η κατάσταση. Υπάρχει περίπτωση να κοπεί το ρεύμα. Μάλιστα, μάλιστα. Θα κάνουμε την ερώτηση αυτή με το βρούμε κάποιον υπεύθυνο, Άγγελε. Ναι. Βλέπω ότι πάει μια υπεύθυνη. Ναι. Θα ρωτήσουμε. Είναι σημαντική, σωστή ερώτηση αυτή να δούμε. Ναι, τώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Να την αφήσουμε κάποια δουλειά της και όλες τις γυναίκες. Πάντως από την άλλη πλευρά εκεί, από τα δεξιά σου, ο κόσμος αρχίζει και μεγαλώνει η ουρά. Ναι, από δεξιά η ουρά μεγαλώνει σιγά σιγά. Εντάξει, λογικό, όσο περνάνε η ώρα, εντάξει, το που ήρθε κόσμο, σιγά σιγά ήρθε κι άλλο κόσμο. Κοίταξε, όταν ήταν κλειστά, λογικό είναι οι λογαριασμοί που θα μαζευτούν πρέπει να πληρωθούν. Καλημέρα σα. Να κάνω μια ερώτηση. Αν κάποιο σήμερα δεν πρόκειται να πληρώσει λογαριασμό, θα μπορέσει να πληρώσει αύριο, μεθαύριο, σε 2-3 μέρες. Θα πληρώσει το λογαριασμό σήμερα, κύριε. Σήμερα, θα είναι ανοιχτά μέχρι να τελειώσει. Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής που έχει κάνει γνωστούς η ΔΕΗ και είναι και ηλεκτρονικά και είναι και από σταθερό τηλέφωνο, αν δεν έχουν υπολογιστεί. Και σε διάφορα ATM υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Δεν υπάρχει λόγος να έρθει. Εφόσον όμως επιλέγει και θέλει να έρθει να πληρώσει εδώ, εμείς θα τον εξυπηρετήσουμε μέχρι να φύγει και ο τελευταίος. Μάλιστα πολύ. Άκουσα, Άγγελε. Ναι, ναι. Κοίταξε. Εσείς εξυπηρετήκατε. Τα άκουσες καλά, λέω. Όλα εντάξει. Όχι, δεν είναι καθόλου εντάξει. Γιατί πήγα 7 η ώρα στην τράπεζα, 8 η ώρα, και μου είπαν δεν γίνεται να πληρώσεις, ενώ 15 χρόνια πληρώνω στην τράπεζα, στην Εθνική. Τη ΔΕΗ. Λοιπόν, σήμερα και σας στείλανε εδώ πέρα στο κατάστημα. Σήμερα μου είπαν, στη ΔΕΗ λέει να το πληρώσεις μέσω ίντερνετ. Μάλιστα. Και μου στείλανε εδώ πέρα. Εντάξει, το μέσο ίντερνετ κάποιοι που είναι και υπερχωρημένες ηλικίες ηλικιωμένοι και αν δεν έχουν κάποιον νεαρό. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι, αλλά από ό,τι είπε. Θα πρέπει δηλαδή να έρθει ο ίδιος του, ναι. Ναι, ναι. Από ό,τι είπε η κυρία εκεί της ΔΕΗ, ότι μπορείς μέσω και σταθερού τηλεφώνου να πάρεις ένα τηλέφωνο και. Υπάρχουν τρόποι, η αλήθεια είναι, αλλά πρέπει να τους γνωρίζει. Γι' αυτό και το κάνουμε γνωστό σήμερα και είσαι εκεί εσύ αυτή τη στιγμή για να μάθουμε μερικά πράγματα ακόμη. Απλώς θα πρέπει σήμερα, Άγγελε. Απλώς θα πρέπει, Άγγελε, να πληρωθούν. Με είπε η κοπέλα. Τι λέει ο κύριος εκεί, τι λέει, τι λέει. Τα κάνει και εγώ τα παιδιά μου να πούμε πού θα τα στείλω στο σχολείο. Τι λέει, τι λέει. Σε ρωτώ, ρε παιδάκι μου. Απάντησε μου, εσύ ειδικά. Να μας πει από την αρχή. Από την αρχή τι εννοούσε. Με τον Άγγελο μιλούσα. Όχι, μιλούσα. Είμαστε στον αέρα, είμαστε και μιλάμε. Υπάρχει μια σύγχυση εδώ πέρα, Άγγελε. Υπάρχει μια σύγχυση εδώ πέρα από τον κόσμο και λογικό είναι επειδή περιμένουν. Εντάξει, γι' αυτό λοιπόν. Υπομονή χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει παράπονο. Εντάξει, υπάρχουν παράπονο. Η αλήθεια είναι, να σου πω κάτι, Διογέννη. Επειδή και εσύ, αλλά και εγώ έχουμε κάνει εκατοντάδες ρεπορτάζ, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες όποια απόφαση και να υπάρχει. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Έτσι, όποια απόφαση και να ληφθεί,
πάλι θα υπάρχουν εντάσεις, πάλι θα υπάρχουν παράπονα, πάλι θα υπάρχουν ταλαιπωρίες, πάλι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση, Διογέννη. Αν υπάρξει κάτι άλλο, τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά. Έφτασε η ώρα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε και για 2 λεπτά και επανερχόμαστε. Αυτό βέβαια που εμένα με στεναχωρεί και με στεναχωρεί πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, είναι το ότι σε τέτοιες στιγμές που η πατρίδα περνάει αυτό που περνάει, και δεν το περνάει μόνο η δικιά μας η χώρα, το περνάνε όλες οι χώρες του κόσμου, έχουν γονατίσει οικονομίες οι οποίες κυριολεκτικά, δηλαδή, δεν μπορούσε να τους ακουμπήσει τίποτα. Κι όμως, μέσα σε 2 μήνες, κυριολεκτικά έχουν γονατίσει. Το να βγαίνει τώρα ο παπάς και ο κάθε παπάς σαν αντιπολίτευση, θα μου πεις η δουλειά τους είναι. Okay. Αλλά εμένα δεν μ' αρέσει. Και να λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ρίξει πόλεμο σε μισθωτούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό εμένα με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει γιατί έχουμε να κάνουμε με μια πανδημία, έχουμε να κάνουμε με έναν αόρατο εχθρό, έχουμε να κάνουμε με όλο αυτό που περνάει ο παγκόσμιος πληθυσμός. Και από την άλλη έρχονται να κάνουν μια κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, φθηνή αντιπολίτευση, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Αντί να υπάρχει αυτή η σύμπνοια των πραγμάτων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα γρηγορότερα από αυτό το τέλμα που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Προσέξτε, ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Το οικονομικό τέλμα εννοώ. Είχαμε που είχαμε τη δεκαετή κρίση. Δηλαδή, γιατί ο Μητσοτάκης, ας πούμε, και ο κάθε Μητσοτάκης να έχει κηρύξει πόλεμο, ας πούμε, σε μισθωτούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω τώρα. Γιατί ξαφνικά ξύπνησε ένα πρωί και είπε, θα τους αφανίσω, δεν υπάρχει, θα αφήσω κανέναν. Δεν συνάδει, δεν κολλάει, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε σε τηλέφωνο, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Κύριε Τσέλιο, γεια σας. Καλημέρα. Θέλω να σας πω κάτι σχετικά με τα νεκροταφή, με τα κημητήρια. Με τα κημητήρια! Ναι. Μάλιστα. Ναι. Όπως κάθε χρόνο πήγα προχθές να πληρώσω για τα αιτήσια αυτή που είναι για τα ντουλαπάκια που έχουμε τα κόκαλα. Και η κοπέλα μέσα στο γραφείο με παρέπεσε στην τράπεζα για 20 ευρώ τώρα. Είδα τις σειρές που έχει δει, είδα τις σειρές που έχουν οι τράπεζες και με παραπέμπουν για 20 ευρώ να πάω να τα πληρώσω στην τράπεζα. Κάθε χρόνο τα πληρώναμε ή εκεί ή στο κτίριο που έχουν η δημοτική αστυνομία. Και την ρώτησα την κοπέλα, δεν μπορώ να τα πληρώσω στην δημοτική αστυνομία στο κτίριο? Και μου είπε όχι. Δηλαδή για 20 ευρώ να πάω, περιμένω τώρα ουρά στην τράπεζα να πληρώσω 20 ευρώ τα οποία κάθε χρόνο τα πλήρωνα ή στο γραφείο των κημητηρίων ή στην δημοτική αστυνομία. Πουθενά δεν μπορείτε τώρα? Δεν ξέρω, δεν έκανα προσπάθεια να πάω στην τράπεζα. Όχι, ναι. ακούστε με. Ναι. Λέω, εκτός από την τράπεζα, ενώ τα πληρώνονται σε όλα αυτά που μου είπατε, δεν τα παίρνουν πουθενά? Δεν πήγα να ρωτήσω, σας είπα. Πήγα στην κοπέλα, ενώ τα πλήρωνα εκεί πέρα πάντα, και μου είπε, τα πλήρωνα ή εκεί ή στην δημοτική αστυνομία. Και μου είπε η κοπέλα, θα τα πληρώσετε μόνο στην τράπεζα. Για 20 ευρώ. Και πάλι δεν με καταλάβατε. Εκτός από την τράπεζα, αφήστε την τράπεζα. Ναι. Τα πληρώνετε στα δημοτικά κημητήρια. Τα πληρώνετε στο Δήμο. Τα πληρώνετε στη δημοτική αστυνομία. Τώρα, πουθενά από αυτά δεν μπορείτε να τα πληρώσετε? Όχι, πουθενά είπε. Όχι. Πουθενά. Αυτό δεν μου πείτε. Ωραία. Όχι, τράπεζα. Θα βγάλουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο σε λίγο να μας πει γιατί γίνεται αυτό. Εντάξει. Δηλαδή είναι κρίμα να πάμε στις ουρές. Ναι. Μην λέμε περισσότερα γιατί σήμερα είναι μια εκπομπή η οποία είναι ευχαριστώ. Πολύ γεμάτη. Σας ευχαριστώ. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Ναι. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Παπάζογλου, η οποία είναι στο λιμάνι της Καβάλας, στο εμπορικό λιμάνι, στο Φίλιππος. Γιατί βρίσκεσαι εκεί, αγαπητή κυρία Παπάζογλου? Καλημέρα. Καταρχήν, καλημέρα. Να πούμε και εμείς σαν συνεργείο με τον λίγο πιο δυνατά τη φωνή. Καλή αρχή στην τοπική αγορά της Καβάλας. Καλή αρχή φυσικά και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλή αρχή λοιπόν στον εμπορικό κόσμο όλης της χώρας για την δεύτερη φάση της άρση των περιοριστικών μέτρων και ελπίζουμε να έρθει μια καλή μέρα
από εδώ και πέρα και για αυτόν τον κλάδο. Τώρα, εμείς να πούμε ότι βρισκόμαστε στο εμπορικό λιμάνι Άγγελες, στο Φίλιππος Β, καθώς χθες αργά το απόγευμα θορυβήθηκε ο δημοσιογραφικός κόσμος της Καβάλας, αλλά φυσικά και ο επιστημονικός και ιατρικός, καθώς υπήρξε η ειδοποίηση από τον οργανισμό Λιμένος Καβάλας για την ύπαρξη εμπείρετου περιστατικού σε πλοίο φορτηγό που μεταφέρει πετρέλαιο. Να πούμε λοιπόν ότι άμεσα βρέθηκε στο σημείο μέσος ο νομίατρος Καβάλας, ο κύριος Χρήστος Παπαδόπουλος, ο οποίος ακολουθήθηκαν όλες οι κατάλληλες οδηγίες όσον αφορά από τον ΕΟΔΗ για την συγκεκριμένη κατάσταση για ύποπτο κρούσμα COVID-19. Αμέσως λοιπόν με το ΕΚΑΒ και με τις κατάλληλες στολές οδηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, έγινε το τεστ του COVID. Να πούμε ότι αναμένουμε σήμερα το μεσημέρι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στην ειδική μονάδα που έχει δημιουργηθεί και στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και με μεγάλη αναμονή για το αποτέλεσμα, αν είναι θετικός ή αρνητικός. Να πούμε φυσικά ότι το πλήρωμα βρίσκεται εντός του πλοίου. Βρισκόμαστε λοιπόν και εμείς εδώ πέρα στο Φίλιππος Β. Βρίσκεται εντός του πλοίου όλο το πλήρωμα. Ακόμη είναι άγνωστος ο αριθμός του πληρώματος των ναυτικών. Ο ναυτικός, ο οποίος βρίσκεται σε εμπείρετη κατάσταση, να πούμε ότι είναι Έλληνας, είναι νεαρή σε ηλικία ο ναυτικός. Από εκεί και πέρα, ο καπετάνιος σήμερα το πρωί, να πούμε ότι είχε επικοινωνία με τον νομίατρο Καβάλας, τον κύριο Χρήστο Παπαδόπουλο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος ναυτικός που να βρίσκεται σε εμπείρετη κατάσταση. Αυτό είναι αρκετά θετικό. Ωστόσο, με μεγάλη αναμονή, με μεγάλη ανησυχία, αναμένουμε το αποτέλεσμα το επίσημο που θα έρθει αργά το μεσημέρι για να δούμε τι θα γίνει και με το υπόλοιπο πλήρωμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν είναι θετικός ο συγκεκριμένος ναυτικός, το συγκεκριμένο πλήρωμα θα μπει σε καραντίνα για τις επόμενες 14 με 15 ημέρες, αλλά και αυτοί φυσικά θα υποβληθούν στο κατάλληλο τεστ. Ναι. Πότε είπες ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα? Αργά το μεσημέρι σήμερα. Αργά το μεσημέρι. Εμείς επικοινωνήσαμε σήμερα το πρωί και με τους αρμόδιους. Ακόμη δεν έχουν κάποια επικοινωνία, δεν έχουν δηλαδή κάποιο επίσημο νέο. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός φυσικά των τεστ που πρέπει να αξιολογηθούν. Αργά το μεσημέρι όμως, γιατί μιλούμε και για μια σοβαρή κατάσταση όσον αφορά και το πλήρωμα και καταλαβαίνουμε τον βαθμό της επικινδυνότητας. Θα έχουμε αργά το μεσημέρι σήμερα το αποτέλεσμα. Η πορεία της υγείας του ασθενή είναι αρκετά καλή. Δεν έχουμε κάποιο θέμα, περιμένουμε το αποτέλεσμα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς, σαν είδηση, βεβαίως και το καλύπτουμε δημοσιογραφικά, καλά κάνουμε, γνωρίζει ο κόσμος κτλ. Ωστόσο, ως περιστατικό, εμένα δεν μου προξενεί καμία εντύπωση, διότι σήμερα είναι σε αυτό το πλοίο, αύριο μπορεί να είναι σε ένα λεωφορείο, μεθαύριο μπορεί να είναι ακόμη και σε εμάς εδώ, που δουλεύουμε, που ερχόμαστε σε επαφή, δεν κατάλαβα. Δεν είναι περίεργο δηλαδή το ότι μπορεί να υπάρχει ένα κρούσμα, μακάρι να είναι αρνητικό, εννοείται. Αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί στον καθένα μας καθημερινά, σε όλους τους χώρους, παντού, παντού. Δεν έχει τελειώσει κάτι δηλαδή όσον αφορά το θέμα του κορονοϊού. Αυτό θέλω να πω, κατάλαβες? Κορονοϊού. Ναι, αυτό. Λοιπόν, ξέρεις αν, αυτό θέλω να σε ρωτήσω, ξέρεις αν από το πλοίο που έφτασε εκεί, γιατί αυτό νομίζω έχει φτάσει από χθες, έχουν κατέβει κάποιοι ναυτικοί να έρθουν σε επαφή με κάποιους άλλους κτλ.? Όχι. Γνωρίζουμε κάτι τέτοιο? Όχι, έχουν ακολουθηθεί όλες τις οδηγίες, όλο το πλήρωμα και ο καπετάνιος βρίσκονται μέσα στο πλοίο και περιμένουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία από τον ΕΟΔΗ, είναι μέσα όλο το πλήρωμα, δεν έχει βγει καθόλου. Και χθες απλά μπήκε μέσα στο ασθενοφόρο για να παραλάβει τον ασθενή. Δεν έχει βγει κανένας από το πλοίο και είναι καθημερινή και είναι κάθε ώρα περίπου ενημέρωση που έχει ο νομίατρος Καβάλας από τον καπετάνιο αλλά και από τον γιατρό του πληρώματος. Μαρία μου, ζητώ συγγνώμη για το διευκρινιστικό ερώτημα που θα σου κάνω, αλλά έχει μια σημασία. Εγώ ρώτησα το εξής. Εάν όταν έφτασε το πλοίο, δεν ξέρω πότε έφτασε ακριβώς, εχθές ας πούμε το μεσημέρι, από τη στιγμή που έφτασε, κατέβηκαν κάποιοι ναυτικοί, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν έχει πυρετό κάποιος ή δεν έχει, κατέβηκαν κάποιοι ναυτικοί, ήρθαν με κάποιους σε επαφή, έγινε κάτι τέτοιο? Δεν έχει κατέβει κανένας. Το πλοίο πρόσδεσε εδώ, βρέθηκε στο Φίλιππος Β, για τον λόγο ότι είχε διαπιστώθηκε από τον γιατρό του πληρώματος ότι υπάρχει ασθενής με πυρετό. Στη διαδρομή διαπιστώθηκε αυτό? Οπότε πηγαίνω... Σε ρωτάω πράγματα που ενδεχομένως να μην ξέρεις, όπως δεν ξέρω κι εγώ. Απλά ρωτάω, αν ξέρεις, στη διαδρομή διαπιστώθηκε αυτό ή... Ναι.
Αυτό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό ξέρουμε ότι στην υποδρομή διαπιστώθηκε. Ωραία. Και ήταν άμεση κινητοποίηση του καπετάνιου και του γιατρού. Ενημέρωσαν λοιπόν εδώ πέρα τον οργανισμό λιμένος, οργανισμός λιμένος φυσικά με τον κοινωνομίατρο και έχουμε την εξέλιξη. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα αναμένουμε. Λοιπόν, η ροή σήμερα είναι καταιγιστική και θα πάμε μετά το λιμάνι, θα πάμε στην παραλία. Θα πάμε στην παραλία, στο Διογέννη το Χαραλαμπίδη και πάλι, στην Καλαμίτσα. Βέβαια, εντάξει, τέτοια ώρα τώρα, εχθές μπορεί να είχε κόσμο εκεί που είσαι Διογέννη, αλλά σήμερα τώρα τέτοια ώρα, εντάξει, μην περιμένεις και πολλά πράγματα. Λοιπόν. Σήμερα, Άγγελε, έχει πάρα πολύ ο κόσμο. Έχει από εκεί μια παρέα. Μια παρέα έχει εδώ από πίσω μου και άλλη μια παρέα έχει ακριβώς πίσω από τον εικονολήπτη, τον αγαπητό μας τον Ζάχαρη, ο οποίος φυσικά σε τώρα δίνει και πλάνα μέσα από την υπέροχη πραγματικά σήμερα θάλασσα που έχει και ανεβασμένη θερμοκρασία σήμερα. Δεν ξέρω αν πιο μετά, το μεσημέρι δηλαδή, επισκεφτεί ο κόσμος της παραλίας Καβάλας. Από την άλλη πλευρά, Διογέννη, από την πλευρά του παλιού, προς το παλιό, αν μπορέσει να γυρίσει ο Ζαχαρούλης, μήπως έχει περισσότερο εκεί, γιατί εκεί μαζεύονται περισσότεροι. Όχι, τίποτα. Όχι, αυτή είναι. Είναι τελείως άδεια. Είναι ακόμα νωρίς, πιστεύω, Άγγελε, για να έρθει κόσμο στην παραλία της Καλαμίτσας. Πιο μετά, έτσι, όταν βγουν οι ζέστες, πολλοί να αποφασίσουν να πάρουν τον καφέ τους και να κατευθυνθούν προς την Καλαμίτσα. Ναι. Μια και φυσικά θα έλεγα πως η Καλαμίτσα είναι από τις μεγαλύτερες παραλίες μέσα στην πόλη της Καβάλας. Η Καβάλα είναι τυχερή πόλη, γιατί έχει παραλίες μέσα στο αστικό μέρος της Καβάλας. Έτσι λοιπόν μπορεί, αν τα κάποιος κάνει κάποιο μπάνιο, και ιδίως σήμερα που η θερμοκρασία θα ανέβει 30 βαθμούς Κελσίου και παραπάνω, είναι μια ευκαιρία. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο οι αποστάσεις θα τηρηθούν. Μια και εδώ πέρα από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάποιος για έλεγχο. Λογικό είναι, δεν έχει καθόλου κόσμο. Θα δούμε πιο μετά. Μετά τις 1-2 ώρα, πιστεύω, Άγγελε, αν τυχόν εδώ αυτή τη στιγμή θα έχει κόσμο. Πάντως, μέχρι στιγμής επικρατεί μια απόλυτη ησυχία και πάρα πολύ λίγος κόσμος. Διογέννη, επειδή κάθε μέρα είμαι στην παραλία αυτή, εκεί πίσω από σένα, κάπου εκεί στην παραλία. Το ξέρω. Κάθομαι μόνος μου. Λοιπόν, σου λέω το εξής. Ότι και χθες που είχε κάποιους, εν πάση περιπτώσει, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, δεν είχε παραπάνω από 50-60 ανθρώπους. Λοιπόν. Γιατί και η θάλασσα ακόμη δεν είναι για τον καθένα, μην νομίζεις, είναι δροσερή αρκετά, έχει 19 με 20 βαθμούς. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι εκεί στην άκρη, στο Λούσι κοντά, έχουν ξεκινήσει τα έργα, η εκβάθιση του μικρού λιμανιού. Θα φαίνεται η άμμος από εκεί που είναι υπερεψωμένη. Ναι, φαίνεται. Λοιπόν, ναι, έχει δοθεί το πράσινο φως στον εργολάβο που έχει αναλάβει να στρώσει την άμμο στην παραλία της Καλαμίτσας. Από εκεί και πέρα, οι καβαλιώτες δεν πρέπει να περιμένουν πολλά πράγματα. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη παραλία, θα στρωθεί μόνο η άμμος, θα προσκυνηστεί δηλαδή. Θα μπουν ένας μικρός αριθμός από ομπρέλες και κάποιες πόρτες στα αποδυτήρια για να αλλάζουν. Τίποτα άλλο. Ο καθένας θα έχει τον δικό του εξοπλισμό, τη δική του ομπρέλα, τη δική του καρέκλα, για να μην υπάρχει ακριβώς το πρόβλημα που ελοχεύει ο κίνδυνος. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και λογικό είναι να κρατάμε τις αποστάσεις, αλλά είναι αμαρτία. Στην παραλία της Καλαμίτσας και στην πέρα φυσικά που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, να μην δοθεί ένα τέλος στο κομμάτι, δηλαδή το που ανήκει και τι γίνεται, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να έρχεται εδώ πέρα άνετα να κάνει το μπάνι του και να μπορεί και φυσικά, αγαπητέ μου, Ζάχαρη, να δείξει κιόλας να αλλάζει σε κάποια από αυτά που βλέπαμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα λέγαμε πως η Καλαμίτσα είναι στην καλύτερη της κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ναι, μεν θα πέσει άμμο, ναι, μεν φυσικά όλα αυτά που με είπες, αλλά όμως θα έπρεπε και γενικώς λίγο η εκτίμηση της Καλαμίτσας να διορθωθεί από το κομμάτι είτε την αισθητική είτε φυσικά την λειτουργικότητα. Τα κτίρια που μας δείχνει τώρα, οι καμπίνες που μας δείχνει ο περατέρ, ο Γιάννης, είναι από την εποχή σχεδόν της επταετίας. Επί αθανασιάδια ύμνης του. Λοιπόν, οπότε γκρεμίζονται τόσα χρόνια, όταν αυτά τα κτίρια είναι τόσα χρόνια, είναι φυσικό να υπάρχει μεγάλη φθορά. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές οι καμπίνες. Δεν χρειάζεται να διορθωθούν όλες. Δηλαδή να καταναλώσουν εργατό ώρες, έξοδα, ιστορίες. Δεν χρησιμοποιούνται όλες αυτές οι καμπίνες εκεί πέρα, έτσι. Λοιπόν, αλλά όσον αφορά αυτό που είπε στην αρχή για το πότε θα ξεκαθαρίσει αυτό το καθεστώς, ούτε φέτος αναμένεται να ξεκαθαρίσει. Ίσως αν δεν είχαμε τον κορονοϊό να τελείωνε αυτή η υπόθεση, όμως δυστυχώς ούτε φέτος θα γίνει κάτι. Θα παραμείνει στην ΕΤΑΒ. Ο Δήμος ό,τι κάνει, το κάνει από δική του πρωτοβουλία για τους δημότες. Και μέχρι εκεί, τίποτε άλλο. Προσωπική μου πάντως άποψη είναι πως θα πρέπει οι ακτοί της Καλαμίτσας, ακόμα και οι καμπίνες αυτές που είναι πολλές εσύ, καλό είναι τώρα να βαφτούν, να καθαριστούν τουλάχιστον,
ώστε να μπορέσει κάποιο να θέλει να αλλάξει, να φύγει για μπάνιο. Δεν σημαίνει πως είναι πολλές και επειδή είναι πια θανασιάδη πρέπει να καταστραφούν. Ναι, όχι. Υπάρχει συντήρηση, υπάρχει φυσικά το συνεργείο, υπάρχει υπηρεσία που μπορεί να τα συντηρήσει, να ρίξει ένα βάψιμο, τουλάχιστον αισθητικά λίγο, αισθητικά τουλάχιστον λίγο, να διορθωθούν. Η Καβάλα έχει και άλλες παραλίες. Φυσικά τη Δαψάνη, κάτω στο Περιγιάλι, δεν λέω εγώ όχι. Πολλές παραλίες έχει η Καβάλα μέσω αστικό ιστό. Απλώς όμως πιστεύω ότι η Καλαμίτσα είναι από τις παραλίες οι οποίες προσελκύει κόσμο και από την Καβάλα αλλά και από τους νομούς της Δράμας και από τον νομό της Δράμας, γιατί πολλοί καταλήγουν το καλοκαίρι εδώ πέρα, της Καλαμίτσας. Λοιπόν, βάλε ένα χ εκεί που πατάς στα πόδια σου, σε κανένα δύο ώρες θα είμαι εκεί. Χ. Να πιάσεις, να πιάσεις θέση. Θα έρθω κι εγώ. Όπως εσύ θα βγάλεις αυτό το υπέροχο κορμί που έχεις και εγώ βάλω το δικό μου κορμί φυσικά. Ναι. Εσύ έχεις 6 κιλιακούς, εγώ έχω ένα. Ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα έρθω κι εγώ να. Κοίταξε, λίγο τη θάλασσα να μαζίσει ο Σάχαρης. Πραγματικά σήμερα η θάλασσα είναι εκπληκτική. Είναι εκπληκτική. Εννοείται. Ζηλεύεις δηλαδή. Ζηλεύεις. Έτσι. Πραγματικά δηλαδή. Θέλεις να βουτήξεις μέσα. Λοιπόν, κάτω, άσε εκεί το μικρόφωνο, δώσε και μια προξιά το Ζαχαρούλι, αλλά χωρίς κάμερα. Τη χρειαζόμαστε την κάμερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Διογέννη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά... Είχαμε και κάποια γεγονότα στην πολιτική σκηνή, μέχρι να πάμε στην επόμενη ζωντανή μας σύνδεση. Είχαμε και κάποια γεγονότα τα οποία... Τι να πω ρε παιδιά, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία... αν όχι σε εξοργίζουν, αλλά τουλάχιστον... ποδοπατούν την όποια νοημοσύνη έχει ο καθένας μας, ο καθένας από εμάς. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας είχε βγει στην κυβέρνηση και έκανε τις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή, είχα πει τότε ότι αυτός ο άνθρωπος, αν διατηρήσει αυτά που λέει και αν κάνει τα μισά από αυτά που λέει, τα επόμενα 40 χρόνια θα βγαίνει πρωθυπουργός. Όχι μόνο δεν τα έκανε, όχι μόνο δεν τα τήρησε, όχι μόνο μας φλόμωσε στο... Αλλά, δηλαδή, βγαίνει τώρα προχθές με αυτό το τραγικό ζήτημα της Μαρφίν που χάσανε τη ζωή τους τρεις συνάνθρωποι μας και ένας που δεν πρόλαβε να έρθει στη ζωή ένα... που ήταν μία γυναίκα έγκυος και σε λίγους μήνες θα έφερνε το παιδί της στον κόσμο. Λοιπόν, αλλά πριν πω όλα αυτά, για να μην αφήσουμε την έτερη συνάδελφο, σήμερα βλέπετε, γίνεται ένας οργασμός δουλειάς, τα στόπα από την αρχή, ότι θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς την αγορά για να πάρει μπρος. Αυτή είναι, αν θέλετε, και μια αποστολή ενός τηλεοπτικού σταθμού, έτσι. Και πάμε να συναντήσουμε την συνάδελφο την ΑΣΠΑ, την Παλέτα, και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Λεμονίδη, για να δούμε πώς ξημέρωσε η Δευτέρα σήμερα και τι προβλέπετε για τη συνέχεια. ΑΣΠΑ. Καλημέρα Άγγελε, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στην Ομόνοια. Η Ομόνοια έχει πια ζωή, περισσότερο κόσμο, περισσότερη κίνηση. Βέβαια περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Βασίλης Λεμονίδης. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Επανεκκίνηση σταδιακή του εμπορίου. Κάποιες επιχειρήσεις είχαν ανοίξει στις 4 του μήνα. Συνεχίζουμε τώρα πλέον 11 του μηνός, ώστε ένα 70-80% της εικόνας της αγοράς να είναι ανοιχτό και να ξεκινήσουμε δειλά-δειλά. Οι καταναλωτές σιγά-σιγά κατεβαίνουν. Εντάξει, για να ξαναμπούμε σε λειτουργία μετά από 54 μέρες κλειστών καταστημάτων δεν είναι κάτι εύκολο. Ούτε μπορούμε να προσαρμοστούμε αμέσως, αλλά νομίζω ότι περνώντας ημέρες θα γίνουμε ακόμα καλύτερη σε όλα, ούτως ώστε και οι καταναλωτές να βρουν αυτό που ψάχνουν εφόσον τους έχει δημιουργηθεί η ανάγκη. Οι καιρικές συνθήκες, από ό,τι βλέπουμε, όλοι καλυτερεύουν. Οπότε πηγαίνουμε από την άνοιξη, ίσως και προς το καλοκαίρι, λίγο πιο γρήγορα. Οπότε σίγουρα και οι ανάγκες θα δημιουργηθούν, οι καταναλωτές θα βγουν. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Η προτροπή υπάρχει από όλο τον κόσμο και γενικότερα και από τους φορείς, ούτως ώστε να γίνει πράξη η στήριξη της τοπικής αγοράς. Νομίζω ότι έτσι όπως είμαστε όλοι σαν μια οικογένεια σε αυτή την πόλη, την Καβάλα, που ακολουθούσαμε πιστά τις οδηγίες, πειθαρχήσαμε και φέραμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα όλοι μαζί. Και οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην πρώτη γραμμή και οφείλουμε να τους δώσουμε όλοι συγχαρητήρια. Αλλά από εκεί και μετά και οι πολίτες οι οποίοι καθίσαμε έτσι ακριβώς όπως έπρεπε, ενώ ήμασταν καλά παιδιά, πειθαρχήσαμε.
Και ήρθαν, όπως είπα και πριν, τα αποτελέσματα, όπου είμαστε μια πόλη καθαρή από όλες τις απόψεις, και αυτό θα πρέπει να το περάσουμε και για την μετέπειτα χρονική διάρκεια όσον αφορά και το θέμα το τουριστικό και προς τους Βαλκάνιους επισκέπτες τουρίστες, ότι η Καβάλα, τουλάχιστον όλοι ο νομός και το νησί μας η Θάσος, είναι περιοχές οι οποίες είναι free COVID zone, είναι περιοχές κατά τις οποίες μπορούν να έρθουν, φυσικά με βάση και όλες τις προδιαγραφές οι οποίες θα βγουν και ίσως να είναι κάποια πιστοποιητικά υγιεινής και κάποιες άλλες έτσι προϋποθέσεις. Κύριε Πρόεδρε, όλα είναι πολύ καλά αυτά που λέτε και σωστά και πάνω στα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε όλοι μας. Ωστόσο, κάποιοι μιλούν ότι πρέπει να προσελκύσετε όσο γίνεται αυτό που λέμε τον εγχώριο τουρισμό, τον εγχώριο κάτοικο εδώ της Καβάλας, των υπόλοιπων δημοτικών διαμερισμάτων. Να δώσετε δηλαδή μια πρώτη βαρύτητα τώρα στην αρχή σε αυτούς τους ανθρώπους. Για να το κάνετε αυτό, τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε, ξαναλέω, είμαστε μια περιοχή, ίσως είμαστε και ευλογημένος τόπος, που έχουμε απίστευτες ομορφιές και παράλληλα με βάση την πανδημία, η οποία εδώ και δύο μήνες χτύπησε όλη τη χώρα μας και γενικότερα όλο τον πλανήτη, αλλά ας μιλήσουμε για τη χώρα μας, η περιοχή δική μας είναι καθαρή, πρώτον. Οπότε, δεύτερον, και οι Βαλκάνοι τουρίστες που είπα πριν, αλλά φυσικά και ο εσωτερικός τουρισμός, ο οποίος σιγά σιγά και δειλά δειλά θα αρχίσει να παίρνει ένα κομμάτι του γενικότερου τουριστικού προϊόντος, διότι πάρα πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι από το αστικό κέντρο από την Αθήνα, γενικότερα από τις περιοχές στην Νότια Ελλάδα, θα κάνουν διακοπές ίσως προς την Βόρεια Ελλάδα. Είναι η περιοχή μας ένας πολύ καλός προορισμός για αυτή την περίπτωση και από εκεί και μετά νομίζω ότι θα στοχεύσουμε και σε αυτή την όλη κατηγορία, κοινωνική ομάδα, η οποία θα αποτελέσει ίσως και την αιχμή του δόρατος όσον αφορά το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Νομίζω ότι η πόλη μας είναι έτοιμη, απλά πρέπει να βγουν και κατάλληλες οδηγίες τόσο για τα τουριστικά καταλήμματα όσο και για τον τουρισμό γενικότερα, για τις παραλίες οργανωμένες, πώς πρέπει να κινηθούμε, τι μέτρα προστασίας πρέπει να υπάρχουν. Όλα αυτά νομίζω ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα έχουν τακτοποιηθεί, οπότε και η εστίαση που θα ανοίξει προς το τέλος του μήνα, αρχές του Ιούνιου, θα είναι μια πάρα πολύ καλή έτσι, κατάσταση και με τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες, ώστε να δούμε την πόλη μας πιο ζωντανή και τουλάχιστον κοντά στα πρότυπα που ξέραμε και στις συνθήκες που ξέραμε, όπως είναι οι περσινές, οι προπέρσινες του Ιουνίου, του Ιουλίου και του Αυγούστου. Σίγουρα πρέπει να γίνει μια στόχευση, ίσως να πρέπει να γίνει και ένα σποτ το οποίο σαν Καβάλα, με βάση την αντιπεριφέρεια ή το Δήμο Καβάλας, για να προσελκύσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν πληγεί οικονομικά αυτούς τους δύο μήνες και υπάρχουν κοινωνικές ομάδες όπου και οι συντάξεις και οι μισθοί ήταν κανονικά, δεν ήταν όπως είναι ελεύθεροι επαγγελματίες όπου ήταν μηδενικά τα εισοδήματα εδώ και δύο μήνες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και μια δυναμική. Νομίζω ότι θα γίνει και αυτό, ούτως ώστε να δούμε καλύτερες μέρες. Είναι παρακινδυνευμένο να συζητάμε αυτή τη στιγμή, κύριε Λεμονίδη, για μια πιθανή λευκή νύχτα, ίσως αργότερα, όχι τώρα, σήμερα, αύριο? Νομίζω ότι είναι άκερο, δεν είναι άκυρο, αλλά είναι άκερο, ναι, να συζητάμε για τη λευκή, μάλιστα, νύχτα, η οποία με βάση τα περσινά δεδομένα ήταν προχθές, ήταν την Παρασκευή που μας πέρασε στις 10, ναι, νομίζω ήταν 10, τέλος πάντων την Παρασκευή την αντίστοιχη. Όλοι θυμόμαστε το τι έγινε, ήταν η καλύτερη λευκή νύχτα της τελευταίας 6 έτη τα οποία λαμβάνει, ναι, η χώρα στην πόλη μας. Αλλά από εκεί και μετά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να συζητάμε. Εμείς έχουμε κάνει όλες τις κατάλληλες ενέργειες ως Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας, ούτως ώστε να μην χαθούν τα ποσά τα οποία χρηματοδοτείται η λευκή νύχτα από τους αρμόδιους φορείς, είτε είναι επιμελητήριο, αντιπεριφέρεια, δήμος. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια άριστη συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας όλα αυτά τα χρόνια, και που είμαι στην Προεδρία, αλλά και πριν. Νομίζω ότι ο Εμπορικός Σύλλογος ξέρει να συνεργάζεται πλέον και το κάνει αυτό για το καλό κοινό τόσο της αγοράς όσο και της πόλης. Ευελπιστούμε ότι οι συνθήκες θα αλλάξουν. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι ότι για τις συναθρήσεις υπάρχουν διάφοροι και συγκεκριμένοι έτσι, κανόνες. Από ό,τι έχω ακούσει και συζήτησα ακόμα και για τις μεγάλες εκδηλώσεις όπως είναι και στην πόλη μας, που έχουν να κάνουν και με το Δήμο, θα γίνουν πιο στοχευμένα ούτως ώστε να μην υπάρχει μεγάλη συνάθρηση σε συγκεκριμένα σημεία. Έτσι είναι ο κανόνας τώρα.
Δεν ξέρω, πρέπει να βγουν πρώτα οι κανόνες και μετά από εκεί όλα θα τα δούμε. Γεροί να είμαστε, υγεία να έχουμε, υγεία να έχουν οι επιχειρήσεις μας και μετά από εκεί όλα μπορούμε να τα δούμε. Λοιπόν, το ένα channel είναι εδώ, εμείς είμαστε εδώ, θα βάλουμε και εμείς πλάτη όπως κάνουν όλοι και ελπίζω η αγορά να πάει καλά, κύριε Λεμονίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλο αυτόν τον καιρό που κι εσείς τα εισοδήματα γενικότερα και του καναλιού, αλλά γενικότερα ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Βοηθήσατε, βοηθάτε και πιστεύω ότι θα το κάνετε και στην μετέπειτα πορεία και τις επιχειρήσεις, αλλά γενικότερα και την αγορά. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Άσπα, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεμονίδη. Να είστε καλά. Γεια σας. Διαφημίσεις. Ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις. Σε δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Βλέπετε ότι η ροή είναι έτσι ταχύτατη. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Και μέχρι να έχουμε την επόμενη ζωντανή μας σύνδεση, σας έλεγα προηγουμένως ότι προχθές η κυβέρνηση θέλησε να τιμήσει τους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους στην Μαρφίν, την τράπεζα, κάηκαν ζωντανοί κυριολεκτικά και μία έγκυος με το μωρό. Λοιπόν, και αποφάσισαν να βάλουν μια πλακέτα εκεί απ' έξω και τα λοιπά, και μάλιστα άλλαξε και η νομική κατάσταση όλης της υπόθεσης με νόμο που θα φέρει, έφερε στη Βουλή ο σημερινός Πρωθυπουργός για να πάρουν, γιατί δεν δικαιούνται αποζημίωση όσοι και δέκανα και εγώ τους αρμέσεις τράπεζα, δεν θα έπαιρνε κανείς αποζημίωση. Υπήρχε αυτό μέχρι τώρα. Τώρα λοιπόν ο Μητσοτάκης αυτό τα αλλάζει και θα πάρουν οικογένειες αποζημίωση για τα θύματα της Μαρφίν. Και είδαμε έναν πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να πηγαίνει 2,5 ώρες νωρίτερα να καταθέσει στεφάνι εκεί, κάτι που δεν έκανε όλα αυτά τα χρόνια, και σαν Πρωθυπουργός όσο ήταν 4,5 χρόνια, και πριν που ήταν αντιπολίτευση, ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και μάλιστα σε δηλώσεις του είπε ότι τιμούμε όπως κάθε χρόνο τα θύματα της Μαρφίν. Ποιο κάθε χρόνο, πότε έγινε κάτι, ας πούμε, από την κυβέρνηση την προηγούμενη και δεν το ξέρουμε εμείς. Πότε έγινε κάτι τέτοιο και για ποιο λόγο πήγε σαν κλέφτης και κατέθεσε στεφάνι 2,5 ώρες πριν την επίσημη τελετή που παρέστηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας και όλοι αυτοί. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό το πράγμα ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή αυτά εμένα με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά με ξεπερνάνε. Δεν συνάδουν με τον πολιτισμό μας, δεν συνάδουν με την πατρίδα μας, δεν συνάδουν με... Τιμούμε τα θύματα. Τι ήταν αυτά τα θύματα, τι αυτό, δεν έχει σημασία. Τιμούμε τα θύματα αυτής της τραγωδίας. 2,5 ώρες να πας εσύ πιο μπροστά, να καταθέσεις στεφάνι. Αν το κατάλαβε κανείς, θα μου το πει και εμένα να το καταλάβω. Πάμε σε τηλέφωνο, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Φίλιππα είπαμε. Τι είπαμε, Φίλιππα. Άγγελε. Θανάσης. Όρισε. Τίποτα. Εντάξει, καλά. Λέγομαι Δημήτρης. Έλα, Βαγγέλη, Δημήτρη. Κάτι άκουσα για τη ΔΕΗ και... Ναι. Και γιατί δεν πάνε, μήπως δεν το ξέρω ο κόσμος, ότι? Να πληρώσουν στο Μαζούτ. Πού να πληρώσουν, λέει? Στο Μαζούτ. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Μαζούτι. Ποιος σας λέει εσάς ότι ακόμα πληρώνουν στο Μαζούτι? Ναι, σήμερα η Κέραν πήγε στο Μαζούτ εδώ στην Πενιτζέρο, στο Παπασράτο. Ναι. Εκεί. Ναι. Και πλέρωσε το Μαζούτ, Πότε έγινε αυτό? Σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί. Σε λογαριασμό που δεν είχε λήξει, σωστά? Δεν ξέρω αν έδειξε. Οι λογαριασμοί που δεν έχουν λήξει κάποτε πληρώνονταν στο Μασούτι. Οι λογαριασμοί που έχουν λήξει δεν μπορούν να πληρωθούν στο Μασούτι. Άλλο αυτό, δεν το ξέρω. Είδες, άλλο αυτό, μου λέει το άλλο. Τώρα, ναι. Τίποτα, συνεχίστε. Αυτό ήθελα να το πω. Υπήρχε ένα άλλο. Ναι. Κάποιος ήταν 60 χρόνια παντρεμένος, Ναι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να περπατήσει όμως, Εντάξει, 86 χρονών είναι ο άνθρωπος, κορονοϊό πέρασε. Εσείς τι θέλατε να είναι? Εσείς τι θέλατε να είναι, να στήσει καμιά 5-6 την παραλία και να αρχίσει να... Τι? Εγώ είμαι 90 και είμαι 62 χρόνια παντρεμένος. Αλήθεια? Ναι. Πώς αντέχετε? Και χορεύω και ζεμπικιά. Α, μ' αρέσετε. Να προσέχετε, ακούστε κύριε Δημήτρη,
κύριε Δημήτρη, να προσέχετε γιατί έχει γεμίσει ο κόσμος χείρες. Χείρες. Τι? Χείρες, χείρες. Ο κουφόν λένε οι πόντι των παλαλών. Γαμή. Καταλαβες. Λοιπόν, χείρες. Χείρες. Εγώ τηρώ τον νόμο κατά γράμμα. Α, ωραία. Από τότε που άνοιξε αυτό ο κορονοϊός, ναι, εγώ δεν βγήκα έξω. Α, ωραία. Κατάλαβες. Ξέρω γιατί δεν βγαίνεις έξω, κύριε Δημήτρη. Γιατί λες να αφήσω την Πάπο τώρα χείρα στα 90, 91. Όχι. Τι. Όχι, και κεράμιν 81. Α, 10 χρόνια τζίριγνεις, ε. Τζόβελο η κυρά. Μάλιστα. 81 χρόνο έλει. Λοιπόν, να είσαι καλά κύριε Δημήτρη μου, φιλιά πολλά. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γεια σου και σένα. Δεν ξέρω αν το εφαρμόζουν έτσι, αν είναι όπως το λες. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γεια σου. Να τελειώσω αυτό που έλεγα. Έτσι να κάνουμε λίγο χιούμορ με τους ανθρώπους αυτούς της ηλικίας, έτσι κάποιας ηλικίας. Μ' αρέσει πολύ να συζητάω μαζί τους. Όχι, δεν ειρωνεύω προς Θεού, μην το, αυτό ούτε να το σκεφτείτε. Κάνουμε χιούμορ για να χαμογελάσουμε. Και έτσι που λέτε με το θέμα της Μαρφίν. Και βέβαια ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε ακόμη και για υποκρισία του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι αυτό που κάνει τώρα και βάζει την πλακέτα και αυτό και ξέρω εγώ και βαλάζει τον νόμο για πάνω αποζημίωση είναι υποκρισία. Γιατί κύριε Αλέξη μου, γιατί κύριε Τσίπρα μου είναι υποκρισία? Γιατί δεν έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που κάηκαν ολοζώντανοι από τις Μολότοφ να δικαιωθούν κάποια στιγμή έστω με αυτόν τον τρόπο? Γιατί κύριε Τσίπρα μου είναι υποκρισία του κύριε Μητσοτάκη? Θα μας τρελάνετε τελείως, θα μας κάνετε να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέτε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ή ο κύριος Κυρίτσης που είπε, πού είδατε εσείς λέει θύματα καμιά φορά λέει από τους Μολότοφ? Εγώ λέει δεν είδα ποτέ θύματα από τους Μολότοφ. Και από τι πήγαν αυτοί οι άνθρωποι? Από τι πήγαν? Του τσίπησε κουνούπι και πάθανε ολοσία και πεθάνανε? Δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, να μιλώ πολλά. Τέταρτη ζωντανή σύνδεση σήμερα. Έχουμε σπάσει κάθε ρεκόρ σήμερα. Δηλαδή, οργασμός, δουλειά σήμερα. Και θα δείτε τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Γελάει η Άσπα. Λοιπόν, Άσπα μπαλέτα στη συνέχεια και. Πρόεδρος επιμελητηρίου, ο καλός μου φίλος, ο Μάρκος Οδέμπας. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και πάλι, Άγγελε. Μετά τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, έχω δίπλα μου τον πρόεδρο του επιμελητηρίου. Βρισκόμαστε στην καρδιά της πόλης, στους πεζόδρομους. Κύριε Δέμπα, ανοίγουν τα καταστήματα. Καλημέρα καταρχήν, καλή δύναμη σε όλους, καλή εβδομάδα. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, να σας πω την αλήθεια, με μερικούς έτσι φίλους λέμε καλή και επικοδομητική χρονιά. Είναι σαν να ξεκινάει μια νέα χρονιά ξανά για όλο τον επιχειρηματικό κόσμο. Μετά από τους περίπου 2 μήνες με κλειστά καταστήματα, χωρίς οικονομική δραστηριότητα, νομίζω ότι η σημερινή μέρα που σχεδόν το σύνολο και των εμπορικών καταστημάτων είναι ανοιχτά, και ας ελπίσουμε μετά από περίπου 2 εβδομάδες και οι χώροι εστίασης οι οποίοι θα ανοίξουν, νομίζω θα δώσουν το στίγμα ότι η αγορά έκανε υπομονή. Αλλά από εδώ και πέρα θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε την τοπική αγορά, να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να αποκτήσουμε μία συνείδηση ότι ό,τι ξοδεύουμε στην πόλη μας, ό,τι ξοδεύουμε στην περιοχή μας με τοπικά καταστήματα, με μικρά καταστήματα, με τοπικά προϊόντα, είναι αυτά τα οποία πραγματικά θα κατορθώσουμε να στηρίξουμε και να, θα λέγαμε, να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις να κρατηθούν ζωντανές. Βλέπουμε κόσμο σήμερα. Αυτό είναι πολύ θετικό. Κόσμος βέβαια ο οποίος έτσι και αλλιώς, και επειδή και τα καταστήματα έχουν ανοίξει, έχει κατέβει. Μερικοί έχουν τις ανάγκες τους που είχαν συσσωρευτεί όλους αυτούς τους μήνες, άρα κάνουν τις αγορές τους. Κάποιοι άλλοι πιθανόν, έστω και λίγο συντηρητικά, βλέπουν την αντίδραση της αγοράς. Εμείς πάντως η πρώτη εικόνα είναι ότι σχεδόν το σύνολο των καταστημάτων που ήταν να ανοίξουν σήμερα έχουν ανοίξει, έχουν ανακαινήσει και τους χώρους τους, έχουν δώσει, θα λέγαμε, και προσφορές για τους καταναλωτές που θα έρθουν στο κέντρο της πόλης, και αυτό μαθαίνουμε γίνεται και στις άλλες περιοχές, και στη Χρυσούπολη και στην Ελευθερούπολη και στη Θάσο. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν ανοίξει, θα λέγαμε, δυναμικά, με αισιοδοξία ότι και αυτή τη δυσκολία θα την ξεπεράσουμε, κύριε Τσέλιο. Και θα βγούμε δυνατοί και άλλη μια φορά ενωμένοι ως λαός να δείξουμε το στίγμα ότι στηρίζουμε, θα λέγαμε, την περιοχή μας, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μας. Ρε,
Να κάνω μια μικρή διόρθωση, αν μου επιτρέπετε. Εμείς ήμασταν εδώ. Δεν φύγαμε καμιά φορά, δουλεύαμε, εντάξει. Εμάς θα λες. Αγορά της Καβάλας, εκτός από εσάς, αγαπητά μου παιδιά, δημοσιογράφοι, τεχνικοί κτλ. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση. Μην υπάρχει καμιά παρεξήγηση. Ήσασταν η πολύ μικρή μειονότητα που είχατε τη δυνατότητα να μας δίνετε ενημέρωση. Δεν σας κρύβω, να μας δίνετε και κουράγιο πολλές φορές με τα μηνύματα που περνούσατε, με το ότι υπάρχει η κυκλοφορία στους δρόμους και στον κόσμο, η αισιοδοξία. Άρα πραγματικά για εσάς πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο. Και από εδώ και πέρα καλή δύναμη και στο δικό σας το έργο. Και όπως είπες αρχικά, φίλε, ότι στην αρχή είχατε ήδη 4 ζωντανές συνδέσεις. Από εδώ και πέρα να τις πολλαπλασιάζετε με θετικά μηνύματα και ειδήσεις. Μην τα λες αυτά πολύ. Μισό λεπτό, άσπα. Μην τα λες αυτά πολύ και τα ακούει ο κύριος Κουκουτίνης, γιατί θα μας αλλάξει τον αδέξωστο. Άκου τι σου λέω. Έτσι πρέπει. Χρειάζονται. Λοιπόν. Κοίταξε, από εδώ και πέρα χρειάζεται μια σκληρή μάχη. Σκληρή μάχη για όλους. Και νομίζω ότι πάλι τα δεδομένα αλλάζουν. Πάλι νομίζω ότι θα πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να κάνουμε και υπομονή και να δουλέψουμε και να σκεφτούμε περισσότερο για το πώς θα βγει από το αδιέξοδο η οικονομία. Και είμαστε εδώ και προσπαθούμε συνέχεια να δώσουμε αυτό το μήνυμα ότι ενωμένοι για άλλη μια φορά θα μπορέσει η κοινωνία να αντέξει και να αντέξουν και οι επιχειρήσεις μας και τα μικρά καταστήματα και να βγούμε ζωντανά από αυτή την πολύ σοβαρή κρίση που δεν την έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 80 χρόνια. Άσπα, κάτι ήθελες να πεις? Ναι, έχω μαζί μου και την κυρία Μαρία Καραμπουρνιώτη. Μισό λεπτό, θα την ακούσουμε. Μισό λεπτό. Βάλτε δίπλα στο πλάνο την κυρία Καραμπουρνιώτη, θα την ακούσουμε. Έλα, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Να έχουμε και μια ομορφιά στο πλάνο μας, εκτός από σένα, Άσπα. Βέβαια, η Μαρία σου ρίχνει. Μια ομορφιά ακόμα. Ναι, μπράβο. Εσένα, βέβαια, σου ρίχνει λίγο στο ύψος, Άσπα, η Μαρία, αλλά εντάξει. Λοιπόν, Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ναι. Τα μέχρι τώρα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση και από ό,τι φαίνεται θα πάρει κι άλλα. Θεωρείς ότι είναι σε έναν βαθμό ο οποίος μπορεί να δώσει αυτή την όθηση, το πρώτο βήμα, ρε παιδί μου, να βάλουμε όλη πλάτη και να ξεκινήσει ξανά αυτό που λέμε να δούμε να ζωή στην αγορά? Κοιτάξτε, τα πρώτα οικονομικά στοιχεία, καταρχήν θεωρώ ότι ήταν τα 800 ευρώ, τα 600 ευρώ, τις αναστολές στις πληρωμές που πήγανε περίπου 3 μήνες πίσω. Ήταν μέτρα τα οποία σε πρώτη φάση, και εγώ τα είχα ονομάσει μέτρα ανακούφισης, και για να κρατήσουν και την κοινωνία σε μια ισορροπία. Από ό,τι φαίνεται, αυτά τα μέτρα ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Πάμε τώρα στα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται σε αυτές τις τελευταίες δέσμες, που είναι, όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή, το ΤΕΠΙΚ 2, αύριο μεθαύριο θα βγει το πρόγραμμα που θα δίνει περίπου το 25% του τζίρου, ως επίσης με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου δάνεια. Περιμένουμε επομένως το κομμάτι της ρευστότητας, είναι αυτό το οποίο μας προβληματίζει, και φυσικά και της κατανάλωσης. Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα, επειδή ακόμα δεν έχουν πέσει στην αγορά, θα έλεγα ότι ναι μεν σωστές οι αποφάσεις, αλλά θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν, και τώρα που έχει ανοίξει η αγορά, θα πρέπει αυτή η ρευστότητα, αυτό το χρήμα, το πολύ σε μια εβδομάδα θα πρέπει να το δουν οι επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, βέβαια, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το ΦΠΑ. Υπάρχουν πολλές προτάσεις και στον χώρο της εστίασης να μειωθεί στο 6% και στον τουρισμό το ίδιο. Και φυσικά να δούμε και πώς θα στηριχθεί το κομμάτι του τουρισμού που θα περάσει τη μεγαλύτερη και πιο σοβαρή κρίση. Εγώ κρατώ αυτό το οποίο λέμε, ότι σχεδόν σε 24-ωρη βάση θα γίνεται μία αποτίμηση της κατάστασης, μία εκτίμηση των προβλημάτων, και από εκεί και πέρα πώς αυτά τα θέματα θα πρέπει με τοποθετήσεις κυρίως των ανθρώπων της αγοράς, να μπορέσουν να γίνουν κάποια νομοθετήματα που θα βοηθήσουν και θα στηρίξουν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Την πάσα λοιπόν στην κυρία Καραμπουρνιώτη το ακουστικό για να την ακούσουμε για λίγο. Σας τη δίνω. Και στη συνέχεια, Άγγελε, να ξέρεις, έχουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, κύριο Αντωνιάδη. Okay. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Καραμπουνιώτη. Καλημέρα. Θέλω να σας ρωτήσω... Νομική επόπτρια του επιμελητηρίου. Ναι. Εγώ δεν θέλω να τη ρωτήσω κυρίως σαν επιμελητήριο, τα είπε πάνω κάτω ο πρόεδρος. Θέλω να τη ρωτήσω σαν επαγγελματία που δραστηριοποιείται τόσα χρόνια στην αγορά, και όχι μόνο στην αγορά της Καβάλας. Ξέρουμε τη δραστηριότητα της κυρίας Καραμπουνιώτη.
Πώς τα βλέπει τα πράγματα, ποιο είναι αυτό το, η ακτίνα αισιοδοξία που δίνει προς την αγορά και στην ίδια σε ένα επαγγελματία, αλλά και γενικότερα σε άλλους συναδέλφους? Κοιτάξτε, γενικά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί είναι μονόδρομος, νομίζω, το να σκεφτόμαστε θετικά ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Εντάξει, περάσαμε μία μεγάλη κρίση, ας πούμε, αυτούς τους δύο μήνες, ο κόσμος και τα μαγαζιά που μείνανε κλειστά. Οι επαγγελματίες έχουν πληγεί πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ο κόσμος που μπορεί και έχει χρήματα πρέπει να στηρίξει την αγορά για να μπορέσει να ξεκινήσει πάλι να λειτουργεί η αγορά κανονικά και να υπάρχει αυτή η κίνηση, να μην χαθούν θέσεις εργασίας, να μην κλείσουν καταστήματα, που για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα πράξει και τα ανάλογα για να μπορέσει να στηρίξει τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μείνει, κάνουν τον αγώνα τους, προσπαθούν να κρατήσουν το προσωπικό και να έχουν κόσμο να δουλεύει μέσα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και από εκεί και πέρα παρακινώ τον κόσμο για άλλη μια φορά να κατέβει και να στηρίξει την αγορά. Γιατί είναι μια λυσίδα. Ο ένας πρέπει να στηρίζει τον άλλον, έτσι μόνο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να μην κλείσει κανένα κατάστημα, να είμαστε όλοι ανοιχτοί και όλοι να έχουμε δουλειές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Για να μην υπάρχει, αισιοδοξώ... ναι. Να μην υπάρχει καμία, ναι, θέση ανεργίας, κυρία. Οι συμπολίτες μας όλοι πρέπει, αυτοί όσοι δούλευαν, να συνεχίσουν να έχουν δουλειές. Ναι, αυτό, ναι, είναι το πιο σημαντικό. Και όχι οι συμπολίτες μας, όλοι οι Έλληνες, όλοι όσοι δουλεύουν, να συνεχίσουν να έχουν δουλειά. Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό. Κυκλοφορώντας σήμερα... Για την ελληνική οικονομία, για την κοινωνία, παντού. Ναι, κυρία Καραμπουνιώτη, ναι, ένα ακόμη ερώτημα και να σας αποδεσμεύσω. Mm-hmm. Κυκλοφορώντας σήμερα από την ώρα που βγήκατε στους δρόμους, ποια είναι αυτά τα μηνύματα που εισπράτετε? Βλέπετε χαμογελαστά πρόσωπα, βλέπετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι... Βλέπω χαμογελαστά πρόσωπα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτός ο κόσμος που ήδη κατέβηκε κάτω είναι χαρούμενος. Ναι. Υπάρχει μια κίνηση, υπάρχει, ναι, μια καλή διάθεση από τον κόσμο που έχει κατέβει κάτω. Ναι. Τα μαγαζιά ανακαινίστηκαν, αυτοί που μπόρεσαν και είχαν τη δυνατότητα. Έχουν βάλει το καλό τους στο χαμόγελο και, ναι, είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τον κόσμο και περιμένουν να τους στηρίξει. Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να πάμε στον έτερο καλεσμένο, τον κύριο Αντωνιάδη, αν θέλει άσπα μου. Και τον κύριο Αντωνιάδη, ναι. Κύριε Αντωνιάδη. Ας περάσει λίγο. Να ακούσουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη, ποια είναι τα δικά του, πιστεύω, συμπεράσματα, εν πάση περιπτώσει, για το άνοιγμα, το δεύτερο βήμα που κάνουμε στην αγορά. Καλημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Φαντάζομαι ότι αφήσατε το χώρο του γραφείου σας για να βγείτε μια βόλτα, να διαπιστώσετε η διεισόμαση, πώς είναι τα πράγματα, πώς κινείται ο κόσμος, τι μηνύματα λαμβάνετε από τους καταστηματάρχες. Για πέστε μας μέχρι τώρα ποια είναι τα... Έτσι ακριβώς, κύριε Τσέλιο, γιατί πρέπει να φουγκραζόμαστε την τοπική κοινωνία. Πρέπει να ακούμε τα μηνύματα του κόσμου. Γι' αυτό το λόγο, όπως είπατε και εσείς, αφήσαμε τα γραφεία μας και σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην αγορά, στο πιο εμπορικό δρόμο της πόλης της Καβάλας, μαζί με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Δέμπα, αλλά και την Μαρία την Καραμπουνιώτη, προκειμένου να ακούσουμε τα μηνύματα και από τους καταναλωτές, αλλά και από τους ιδιοκτήτες των εμπορικών καταστημάτων. Έχουμε την επαναλειτουργία του εμπορικού κόσμου μετά από 2 περίπου μήνες. Σίγουρα υπάρχει ένα μούδιασμα καταρχήν από όλες τις πλευρές, και από τους ιδιοκτήτες αλλά και από τους καταναλωτές. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όντως υπάρχει καλή κίνηση, αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Επομένως δείχνει ότι ο κόσμος κατέβηκε στην αγορά και επίσης βλέπουμε κόσμο και μέσα στα καταστήματα. Επομένως, ως πρώτο μήνυμα που μπορούμε να εκπέψουμε και να πούμε στους τηλεθεατές σας είναι ότι ξαναπήρε μπρος η αγορά της Καβάλας. Από εκεί πέρα φυσικά πρέπει να γίνουν και σταθερά βήματα, μεθοδευμένα βήματα, στοχευμένα βήματα και από όλους τους φορείς, από την περιφέρεια, από τον Δήμο, από τα επιμελητήρια, από τους εμπορικούς συλλόγους, από την Ομοσπονδία Εμπόρων και Βιοτεχνών, να τονώσουμε και την ρευστότητα αλλά και την ψυχολογία των καταναλωτών να κατεβούν και να ψωνίσουν. Κοιτάξτε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και με αυτό θέλω να σας αποδεσμεύσω, γιατί θα κάνετε τη βόλτα σας. Θέλω να πω το εξής, ότι εάν όλοι δεν γίνουμε μία αλυσίδα, κρίκος με κρίκο, να μεγαλώσει αυτή η αλυσίδα, παραδείγματος χάρη εμείς,
σήμερα, δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά σήμερα, ας πούμε, με εντολή του ιδιοκτήτη του καναλιού, του κ. Κουκτίνη, από τις 7.30 ώρα όλα τα συνεργεία, όλο το δημοσιογραφικό προσωπικό, όλοι βρισκόμαστε στους δρόμους. Αυτό δείχνει μια θέληση να βοηθήσουμε και εμείς με όποιο τρόπο μπορούμε τη στήριξη της αγοράς. Και αυτό νομίζω ότι αν το κάνουμε όλοι, κάτι θα πετύχουμε. Έτσι ακριβώς, κύριε Τσέλιο, αυτό που είπατε είναι και η μεγάλη αλήθεια, η μεγάλη εικόνα. Καταρχήν, αξίζουν συγχαρητήρια και στον ιδιοκτήτη σας, αλλά και σε όλους εσάς που από την πρώτη στιγμή, από την έναρξη αυτής της πανδημίας, στηρίξατε και τους θεσμούς, αλλά και την κοινωνία και την περιφέρεια κέντρα Καβάλας. Βγήκαμε νικητές στην πρώτη μάχη. Είχαμε μόνο 3 κρούσματα σε όλο τον νομό της Καβάλας και αυτό σημαίνει ότι ακολουθήσαμε τις οδηγίες της κυβέρνησης. Απλώς σήμερα περνάμε στο δεύτερο στάδιο. Περνάμε από την ατομική ευθύνη στην κοινωνική ευθύνη. Στηρίζουμε την αγορά της Καβάλας. Στηρίζουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες και τον εμπορικό κόσμο. Από εκεί πέρα όμως, και θέλω και αυτό να το τονίσουμε, ότι συνεχίζεται ο αγώνας κατά του άρατου εχθρού. Πρέπει να τηρούμε και τα ατομικά μέτρα ευθύνης. Αυτή την καλή αρχή που έχουμε και την καλή διαδρομή όλο το προηγούμενο διάστημα πρέπει να συνεχίσουμε να την κρατάμε. Πρέπει να εκπέψουμε το μήνυμα ότι ο νομός της Καβάλας είναι υγειονομικά καθαρός. Αυτό θα είναι το πλεονέκτημά μας ώστε να έχουμε και τουρισμό το επόμενο χρονικό διάστημα, να ακουστεί στις βαλκανικές χώρες ότι ο νομός της Καβάλας βγήκε νικητής από την υγειονομική κρίση και ότι είναι υγειονομικά καθαρός ώστε να έρθουν στην περιοχή μας, να έρθουν στα Airbnb, στις ξενοδοχικές μονάδες, αλλά να ψωνίσουν και από τα μαγαζιά μας. Επομένως, πρέπει να τον διαφυλάξουμε. Και από εκεί πέρα, φυσικά, όπως είπατε και εσείς, όλοι μας οφείλουμε να στηρίξουμε την αγορά, οφείλουμε να στηρίξουμε τα καταστήματα των καβαλιωτών, γιατί είναι όλα ένας κρίκος. Από τη στιγμή που θα ξοδέσουμε χρήματα σε ένα μικρό κατάστημα της πόλης της Καβάλας, σημαίνει ότι και ο ιδιοκτήτης αλλά και ο υπάλληλος στη συνέχεια θα πάρουν τους μισθούς τους και επομένως θα ξοδέψουν και αυτά τα χρήματά τους. Είναι μια αλυσίδα την οποία οφείλουμε να την διατηρήσουμε προς όφελος φυσικά της τοπικής οικονομίας, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε, εσείς έχετε μια μεγαλύτερη πείρα και σαν αντιπεριφερειάρχης τουρισμού που διετελέσατε και ξέρετε πώς μπορείτε να προσεγγίσετε μια τέτοια κατάσταση και νομίζω ότι θα το κάνετε κατά τον καλύτερο τρόπο. Ακριβώς, νομίζω ότι και το επόμενο στίχημα για όλους μας είναι ο τουρισμός. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι εισφέρει στο ΑΕΠ της περιφέρειας μας περίπου στο 20-22%. Επομένως, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που έχει πάρα πολλές αλυσιδωτές προεκτάσεις σε πάρα πολλά επαγγέλματα. Από τα επαγγέλματα των εργατών, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στο νησί της Θάσου ή σε διάφορα άλλα σημεία για να κάνουν τις ανακαινήσεις, τα ξενοδοχειακές μονάδες, τα Airbnb, τα νοικιαζόμενα δωμάτια, μέχρι και τις αλυσίδες εστιατορίων και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επομένως, όλοι πρέπει να στηρίξουμε όλους αυτούς τους κλάδους. Το οφείλουμε στην τοπική οικονομία, γιατί ξέρετε ότι μέσα από αυτές τις δράσεις μπορούμε πραγματικά να δείξουμε ότι μπορούμε να βγούμε νικητές και σε αυτό το τομέα στο COVID-19. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την κουβέντα. Ευχαριστούμε και εσένα, Άσπα. Τα ξαναλέμε. Μετά και από αυτή την ζωντανή σύνδεση, θα πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομο και αυτό, και θα επανέλθουμε. Έχουμε και άλλα πολλά ακόμη. Λοιπόν, επανήλθαμε. Επανήλθαμε και πάμε να δούμε την συνέχεια. Αυτό που θέλω να σας πω, όπως σας το λέω συχνά, κάθε μέρα σχεδόν, εκτός από τις τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να συμμετέχετε και να κάνουμε την κουβέντα που θέλετε για οποιοδήποτε θέμα, να καταγγείλετε και όλα αυτά, υπάρχουν δύο σελίδες, το πρώτο θέμα με τον Άγγελο Τζέλιο, όπου μέσα από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο για όλες τις ειδήσεις που συμβαίνουν, όχι μόνο σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και πανελλαδικό. Υπάρχει το ένα news portal το οποίο ενημερώνεται συνεχώς και μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν ξεφεύγει καμία είδηση, δεν χρειάζεται δηλαδή να μπαίνετε σε σελίδες οι οποίες δεν τις γνωρίζετε καν, να διαβάζετε διάφορα fake news και να σας παραπλανούν και να κάνουν. Μπείτε στο ένα news portal και να είστε σίγουροι ότι δεν θα βγείτε χαμένοι, πάντα θα είστε σωστά πάνω απ' όλα ενημερωμένοι. Πάμε σε μία ακόμη
ζωντανή σύνδεση. Στο Διογέννη το Χαραλαμπίδη αυτή τη φορά, ο οποίος βρίσκεται πού, στο κέντρο. Α, πλατεία Καπνεργάτη, είδα το κτίριο πίσω. Διογέννη και ναι. Για πες. Βρισκόμαστε στην πλατεία Καπνεργάτη. Πίσω μου φυσικά βλέπετε τη μεγάλη εξάδελφο των πεζόδρομων. Όπως βλέπει και σε αγαπητέ μου, Άγγελ, έχει πάρα πολύ κόσμο. Όπως επίσης παρατηρήσαμε και πάρα πολύ κόσμο σε καταστήματα συγκεκριμένα τα οποία έχουν βρέσει απ' έξω. Το έχουμε γυναικεία ενδύματα είτε κινητή τηλεφωνία. Όπως βλέπεις και εσύ μέσα στη μεγάλη οθόνη, θα με επιτρέψεις να πάμε μαζί ή μία βόλτα προς τα μέσα, μα θέλεις. Να πάμε, να πάμε. Μ' αρέσουν οι βόλτες. Πήγαινε. Σ' αρέσουν οι βόλτες μαζί μου ή γενικώ. Με σένα, με σένα. Με σένα. Άλλωστε στις βόλτες είσαι άριστος. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Φυσικά τώρα δεν μιλάμε για θέματα αποστάσεων. Λίγο τη φωνή, Κωνσταντίνο, μου έρχεται η πλατεία. Ορίστε, εδώ είναι. Έλα, ναι. Ναι, ναι, για πες. Λέω, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Για το θέμα των αποστάσεων, ναι. Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο να υπάρχουν αποστάσεις μέσα στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, όταν φυσικά αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί τόσο πολλοί κόσμος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πες μου. Όχι, λέω ότι είδα και το μαγαζιά τα οποία, ας πούμε, όπως εκεί τα συφορά με τα αρώματα και με το, για τις κυρίες, ναι, και ναι, όχι μόνο, είναι ανοιχτά. Βλέπω καταστήματα ενδυμάτων είναι ανοιχτά. Βλέπω να κινείται κόσμο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα του Πατριωτάκη. Σήμερα ανοίξαν τα μαγαζιά. Ανοίξανε. Από ό,τι βλέπω, δειλά-δειλά ανοίγουν. Δειλά. Αγοράσαμε, μπήκαμε να αγοράσουμε. Ναι, βεβαίως, κοιτά. Μάλιστα. Τι είναι αυτό, τρόφιμα βλέπω όμως. Δεν θα έλεγα. Λίγα τρόφιμα και λίγα κάτι άλλα. Στη ΔΕΗ πήγαμε. Στη ΔΕΗ πόση ώρα κάνατε, τι βρεθήκαμε και στη ΔΕΗ. Μια μισή ώρα περίμενα, είχε 60 ανθρώπους και πήγα 8 και 20. Πρωί πήγατε 60 ανθρώπους και ήταν ένας υπάλληλος, ναι, ο οποίος πήγαινε μια με κάρτα που πληρώνεις και μια πήγαινε στο διπλανό ταμείο που πληρώνουν cash. Αν είναι δυνατόν. Α, τόσο καλά. Γέροι άνθρωποι από εδώ και από εκεί περιμένανε ένα άτομο. Έλεος πια. Βρισκόμαστε στην αγορά. Αποστάσεις κατάμε, αποστάσεις. Αποστάσεις, το καταδύναμη. Ένα περίπου, να, το καταδύναμη. Μάσκες δεν φοράμε, αλλά βλέπω ότι δεν φοράνε πολύ. Το ξέρω μου, το ξέρω μου. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, γεια σας. Άκουσες, αγαπητέ μου, Άγγελε. Είδες, λοιπόν, από την ώρα που έφυγες από τη ΔΕΗ, ο κόσμος έγινε περισσότερος. Ναι, και τώρα γινόντας φυσικά, γιατί πήγαμε και στην Ακτή Καλαμίτσα, πάλι είχε πάρα πολύ κόσμο και υπήρχαν παράπονα, γιατί υπάρχει μέσα μόνο ένα άτομο. Υπάρχει γενικώς θέμα με τη ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, γιατί μόνο ένα άτομο εξυπηρετεί, είτε πρόκειται για να πληρώσει το ρεύμα, είτε πρόκειται να κάνει μια διεκπαιρέωση μια υπόθεση που έχει. Αυτό φυσικά είναι δύσκολο για ένα άτομο. Ή να βγαίνει έξω ακόμα και να πληρώσει με κάρτα. Αν κάποιο ηλικιωμένο δεν ξέρει, είπαμε πω ηλικιωμένοι δυστυχώ θα πάνε στη ΔΕΗ. Δεν ξέρω να πω την τεχνολογία ώστε με έναν υπολογιστή ή σε ένα μηχάνημα ή να πάνε στην τράπεζα κάπου αλλού για να πληρώσουν. Υπάρχει, ναι, ένα θέμα. Και κατά κύριο λόγο Διογέννη, οι ηλικιωμένοι αυτό το έχουν. Διογέννη, ναι, επειδή λίγο μα σπάζει η εικόνα, δεν ξέρω σήμα είναι, βγαίνει προ τα έξω, προ την πλατεία. Και μιλάς και με άλλο κόσμο, πάμε αν μπορείς. Πλατεία, ναι. Ναι. Να δούμε τι γίνεται, τι πάμε λένε, ας πούμε, ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις. Κοίταξε, θα έλεγα πάμε σε ένα καφέ. Πάμε σε ένα καφέ αυτή τη στιγμή. Ναι, εκεί στους αθλητικούς, εκεί στο δύο, στο, πώς το λένε αυτό το μαγαζί εκεί, δίωδο. Τι κάνετε, καλά, καλά. Πίνουμε καφεδάκι. Πίνουμε λίγο έτσι, στα όρθιο. Ναι, ναι. Σήμερα ανοίξαν πρώτα απ' όλα τα μαγαζιά ανοίξαν. Με το καλό, καλές δουλειές θα έχουν οι άνθρωποι. Θα επισκεφτείτε κάποιο μαγαζί εσείς, θα πω διαφορετικά, έχουν μία χρήματα όσο θα πάτε και σε μαγαζί να ψωνίσετε. Γιατί έχουμε δυσκολευτεί όλοι πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Τρία. Προσπαθούμε να έρθουμε στην κανονικότητα που λένε όλοι. Βλέπω φυσικά όσο πεζάκια, στο όρθιο και αποστάσεις. Είναι φίλοι εδώ, ερχόμαστε να τους στηρίξουμε. Πιστεύω πως πρέπει να στηριχθεί όλη η αγορά της Καβάλας. Λοιπόν, έλα μαζί μου, αγαπητέ μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καφεδάκι πλούμε. Καφεδάκι, τι να κάνουμε. Στο όρθιο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Όλα είναι μαζεμένα. Ναι, πρέπει να είναι το μαγαζί μαζεμένα. Εμείς είμαστε πελάτες βέβαια. Ένα καφέ θα πιούμε. Έχει κάτι βότα στην αγορά, τα μαγαζιά που ανοίξαμε. Όχι, ακόμη όχι, τώρα κατέβηκα. Βλέπω ότι έχει κόσμο, κινείται ο κόσμος. Αυτός είναι ο οδηγός αστικού λεωφορείου, Διογέννη. Τι γίνεται στα αστικά, πες του. Οδηγός αστικού λεωφορείου. Τι γίνεται με τα αστικά, λέει ο Άγγελος.
υπάρχει κίνηση εκεί, υπάρχουν οι αποστάσεις. Σήμερα κάπως ξεκινήσαν λίγο παραπάνω με τα σχολεία, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πάντως... Εσείς πώς έχετε ως οδηγοί? Βεβαίως, έχουμε όλα τα μάσκες, τα γάντια μας, αντισηπτικά κανονικά. Ο κόσμος λίγο έχει συνηθίσει βέβαια κατά μεγάλη σημεία. Εντάξει, καλά πάμε. Καλή συνέχεια και προσοχή πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Αγαπητέ μου Άγγελε, βλέπεις και εσύ ότι ο κόσμος λίγο πολύ εντάξει, και κατά υποστάσεις. Αντισηπτικό, λοιπόν. Αντισηπτικό, όχι, αυτό είναι 2,5 ευρώ που έχει το μικρό το τζελάκι, το τζελ. Ναι. Άγγελε. Ναι, ναι. Υπάρχουν και η τώρα. Η μάσκα έχει στο 1,80. Υπάρχει πληθώρα, υπάρχει. Πώς θα αγοράσει. Η μάσκα είναι μία αυτή με 1,80. Μία. Είναι ένα πακετάκι. Να δω, η μάσκα. Όχι, είναι μία, όχι η πάνινη, είναι μία υφασμάτινη. Α, υφασμάτινη, μάλιστα. Λοιπόν, Διογέννη, επειδή μας περιμένουν και οι υπόλοιποι έτεροι συνάδελφοι, σ' αφήνουμε. Ναι. Πάμε προς την πλατεία. Έγινε, εντάξει. Ναι, λοιπόν, σ' αφήνουμε να κάνεις το ρεπορτάζ, να πάμε σε κάποιον άλλο συνάδελφο που μας περιμένει. Ποιος είναι ο επόμενος. Ο επόμενος, να συνδεθούμε με τον επόμενο. Ναι, ωραία, μέχρι να έχουμε την άσκηση λοιπόν. Βλέπετε ότι προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις πλευρές της αγοράς σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, έτσι ώστε να πάρετε μια γεύση τι ακριβώς γίνεται. Το πρόβλημα βέβαια στη ΔΕΗ διωγγώνεται και είναι φυσικό, θα έλεγα. Θα δούμε τώρα, ίσως χρειαστεί να καλέσουμε, να κάνουμε και δύο τηλέφωνα. Ένα είναι ο Κυριάκος Σταυρίδης, στο οποίο έχει και την ευθύνη των κημητηρίων να απαντήσουμε στο φίλο τηλεθετή που μας πήρε για αυτό το θέμα. Και το άλλο είναι, θα πάρουμε κάποιο τηλέφωνο στην Δαγκλή, αν μπορεί η γραμματεία, στη Δαγκλή, στο κατάστημα Μασούτης, για να ρωτήσουμε αυτό το θέμα για τη ΔΕΗ. Αν μπορεί η γραμματεία να μας εξυπηρετήσει στη Δαγκλή, στο κατάστημα Μασούτης της οδού Δαγκλή, Κωνσταντίνα μου. Λοιπόν, περιμένω εγώ να μου δώσει την καινούργια σύνδεση. Και όπως είπα και τον αντιδήμαρχο τον Κυριάκο τον Σταυρίδη για να μας απαντήσει για αυτό το θέμα. Πάμε, είναι έτοιμη η ΆΣΠΑ. Βλέπω τον κύριο Γιάννη Πασχαλίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καβάλας. Είναι μαζί του. Μας ακούς ΆΣΠΑ? Σας ακούω, Άγγελε. Σε ακούω μόνο εγώ να σου πω. Για λόγους ασφαλείας δεν φοράει ακουστικό ο κύριος Πασχαλίδης. Ναι. Ο κύριος Πασχαλίδης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, κατέβηκε στο κέντρο της πόλης να κάνει μια βόλτα, να δει πώς πάει η κατάσταση. Κύριε Πασχαλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Σήμερα κινούμε την οικονομία της χώρας. Επανερχόμαστε στην κανονικότητα με βήματα σταθερά και μεθοδικά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους να κατέβουν, να εμπιστεύονται τις επιχειρήσεις της πόλης μας, αλλά πάντα να κρατάμε τα μέτρα ασφαλείας και της απόστασης φυσικά και τα μέτρα υγιεινής. Αυτό που θέλω να ρωτήσω στον κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Πασχαλίδη, άσπα μου, είναι το εξής. Ποια είναι η εξέλιξη όσον αφορά τα μπερδέματα που υπήρχαν με αυτά τα 800 ευρώ και το σύστημα Εργάνη, προχωράει αυτή η κατάσταση για να μην παραμείνουν κάποιοι αδικημένοι και δεν πάρουν αυτά τα χρήματα? Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή με το επίδομα των 800 ευρώ και το μπέρδεμα που είχε γίνει, αν προχωράει και αν είναι... Με την Εργάνη, με το σύστημα Εργάνη. Έχω στείλει τις καταστάσεις, όπως είπαμε, Άγγελε, με τους ενδιαφερόμενους και προσπαθούν από το Εργάνη να το ξεκαθαρίσουν και θα έχουμε, πιστεύω, αυτή τη βδομάδα θα έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει. Μάλιστα. Να μένουμε εξελίξεις, Άγγελε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πασχαλίδη, τον κύριο Γιάννη Πασχαλίδη. Πάμε, ή μάλλον Άσπα, κράτησε το λίγο και κάτω, ναι. το ερώτημα. Επειδή, ναι. δεν είναι μόνο η αγορά, επειδή δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, επειδή είναι και τα κανάλια, όπως είναι το δικό μας, ας πούμε, το ένα channel, που όλο αυτό το διάστημα είναι εδώ παρόν και ενημερώνει τον κόσμο και προσπαθεί να κρατηθεί στα πόδια του. Υπάρχει καμία σκέψη από πλευράς κυβέρνησης, έχει ακούσει κάτι που μπορεί να πάρθουν κάποια μέτρα και γι' αυτό? Mm-hmm.
Κύριε Πασχαλίδη, δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες επανακοινούν σήμερα, ξεκινάνε. Είναι και τα κανάλια, ειδικά τα περιφερειακά κανάλια, με πολύ λίγα έσοδα, λειτουργούσαν κανονικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Υπάρχει σκέψη στην κυβέρνηση για κάποια βοήθεια, κάποια ενίσχυση? Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τα κανάλια που στάθηκαν δίπλα στη κυβέρνηση και ενημέρωναν συνέχεια τον κόσμο. Φυσικά και υπάρχει μία μέθοδος ώστε να υποστηριχθούν τα κανάλια παρά τις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα στηρίξουμε τα περιφερειακά κανάλια. Μάλιστα. Μένουμε σε αυτή τη δήλωση, Άσπα μου. Ευχαριστώ πολύ και εσένα και τον κύριο Πασχαλίδη. Μένουμε σε αυτή τη δήλωση. Ευχαριστώ, Άγγελε. Πάμε να προχωρήσουμε, γιατί να τα λέμε και αυτά, έτσι. Να κοιτάξουμε και τα του οίκου μας, γιατί εάν δεν μπορέσει να σταθεί ένα τηλεοπτικό κανάλι που είναι μακριά από την πρωτεύουσα, από το κράτος των Αθηνών, έτσι, δεν θα υπάρχει αύριο αυτή η εκπομπή, δεν θα υπάρχει κάποια άλλη εκπομπή. Μπορεί να βλέπετε, ας πούμε, μόνο τηλεπωλήσεις, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας για ποιο λόγο θα πρέπει να κρατήσει ένα τηλεοπτικό σταθμό όταν δεν έχει την απαιτούμενη, αν θέλετε, προσοχή που θα έπρεπε να έχει, όχι μόνο από τους επιχειρηματίες, από τους εμπόρους και όλους αυτούς και από τον κόσμο γενικότερα, αλλά και από την κυβέρνηση. Γιατί όχι? Γιατί εμείς δεν είμαστε μια διαφορετική κατάσταση από όλους αυτούς. Όταν δεν υπάρχουν διαφημίσεις, δηλαδή μπορεί να υπήρχαν κάποτε κάποια διαφημιστικά διαλύματα τα οποία κρατούσαν και 8 και 10 λεπτά. Όπως βλέπετε και το διαπιστώνετε και μόνοι σας, τα διαφημιστικά διαλύματα δεν διαρκούν παραπάνω από 2 λεπτά. Αυτό κάτι λέει. Δεν βρέχει λεφτά και βρέχει μέσα στο στούντιο εδώ λεφτά, καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Άρα λοιπόν, μην το κάνουμε σαν εκείνο που έχω ξαναπεί πολλές φορές, που είχε βάλει ο Πολύδωρας με τον Καραμαλή υποψηφιότητα για το ποιος θα είναι αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, και μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Βύρον ο Πολύδωρας, είπε: «Δεν θέλω την ψήφο σας, θέλω την αγάπη σας». Αλλά το είπε, ξέρετε, μεταφορικά κάπως. Και όταν καταμετρήθηκαν οι ψήφοι, ο Πολύδωρας είχε πάρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, 50 και ο Καραμαλής είχε πάρει 1050. Και ξαναμιλώντας ο Πολύδωρας στην κοινοβουλευτική ομάδα, είπε: «Σαν είπα ότι θέλω μόνο την αγάπη σας, ή θέλω την αγάπη σας και την ψήφο, εσείς μου δώσατε μόνο την αγάπη σας». Καταλάβατε, ψήφο. Γι' αυτό σας λέω: μην το κάνουμε κι εμείς εδώ έτσι. Εντάξει, καλοί είσαστε, ωραία εκπομπή κάνετε, ωραία ζωντανά βγάζετε, μια χαρά είσαστε, αυτό κτλ. Αλλά παραγιόκ. Παραγιόκ, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει μια επιχείρηση έτσι. Λοιπόν, σειρά έχει η Μαρία, η Παπάζογλου. Αφινιάσατε σήμερα, αφινιάσατε. Αφινιάσατε. Έλα, Μαρία. Μαρία, Μαρία. Ορίστε, κυρία, δεν μ' ακούει. Μ' ακούει. Α, μ' άκουσε, μ' άκουσε. Καλησπέρα, καλημέρα. Ναι, καλά, όχι καλύτερα. Έλα. Ναι, μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Για πες. Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε στην όμορφη Χρυσούπολη. Να πούμε ότι και εδώ έχουμε την έναρξη λοιπόν της δεύτερης φάσης όσον αφορά και τα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Ναι. Περιμένουμε τον κύριο Μιχαηλίδη, τον δήμαρχο του Δήμου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Δημαρχείο και καταφθάνει στο σημείο εδώ τη συνάντησή μας για να έχουμε μια λιγόλεπτη συνέντευξη μαζί του για την επανέναρξη. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, πρέπει να πούμε και να δούμε και την κατάσταση και στο κέντρο της Χρυσούπολης. Μετακινήσου λίγο. Μετακινήσου λίγο και πήγαινε στον ήλιο. Για να φαίνεσαι καλύτερα, καταρχάς, και κατά δεύτερο, να ίσως το σήμα γίνει λίγο καλύτερο, γιατί κάνει κάτι διακοπές. Κάνει διακοπές το σήμα μου, οπότε λίγο, λίγο, λίγο. Κύριε, αλλά Τερζή, σας παρακαλώ πολύ, ξεκουμπώστε λίγο την κάμερά σας. Ζωντανά είμαστε, δεν πειράζει, κανένα απολύτως πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συνάδελφε. Από ό,τι βλέπω, τα πλακάτ που έχουν να κάνουν με την αγορά, που έχουν αναρτηθεί και εδώ στην Καβάλα, υπάρχουν και εκεί, έτσι? Ναι, είναι γενικά συλλογική η πρωτοβουλία για προσπάθεια, να το πούμε και αυτό. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί ίσως θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη διαφημιστική προώθηση της επανέναρξης, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, άλλη εκπομπή. Να πάμε όμως ωστόσο και μια βόλτα στο κέντρο της όμορφης Χρυσούπολης, να πούμε ότι οι ουρές δεν βρίσκονται τόσο στα καταστήματα αυτά που έχουμε ανοίξει με την δεύτερη φάση. Οι ουρές παραμένουν, να πούμε, στα σημεία
που γίνεται εξυπηρέτηση των πολιτών σε γενικότερες λειτουργίες καθημερινά θέματα που αφορούν, δηλαδή σε μάγαζια κοινωνικής δικτύωσης, στις τράπεζες και γενικότερα σε αυτά που πρέπει να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Χαμηλή κινητικότητα στο κέντρο της Χρυσούπολης, να το πούμε αυτό, δηλαδή δεν έχουμε δει πολύ μεγάλη κινητικότητα στα καταστήματα που έχουν ανοίξει, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα χαμόγελο γενικότερα στον εμπορικό κόσμο για την επόμενη ημέρα και ότι σταδιακά, σιγά σιγά, οι πολίτες θα μπαίνουν σε μία νέα κανονικότητα και δεν θα φοβούνται. Αν και να σου πω την αλήθεια, πολύ ήρεμους βλέπουμε τους δημότες του Δήμου Νέσου, αρκετά αισιόδοξους έτσι και ήρεμους. Να πλησιάσουμε όμως και κόσμο. Καλημέρα σας. Να σας ρωτήσουμε για την επανέναρξη, πώς είναι, πώς τη βλέπετε, από το κέντρο της Χρυσούπολης. Δεν τη νιώσαμε ακόμη. Όχι. Χαμηλή κίνηση γενικά παντού. Έτσι δείχνει. Αισιόδοξος για τις επόμενες μέρες. Θα φανεί, δεν ξέρουμε. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Εσείς καταρχήν φοράτε τη μάσκα. Είστε προστατευόμενοι. Δεν φοβόμαστε όμως, απλά τηρούμε τα μέτρα. Ναι, παίρνουμε τα μέτρα για να είμαστε πιο σίγουρα. Πώς τη βλέπετε την κίνηση όμως σήμερα με την έναρξη της δεύτερης φάσης? Τα ίδια, δεν βλέπω διαφορά ακόμα. Πιστεύετε ότι είναι αυτό που κάνετε διαφορά ή μπορεί να κάνετε διαφορά, η ψυχολογία του κόσμου να αλλάξει? Μάλλον. Μάλλον. Μας έχουν τρελάνει με το κορώνα. Ο κόσμος ακόμα δεν φοβάται ακόμα. Είναι και το οικονομικό το ζήτημα που είναι και αυτό. Αυτό είναι γενικότερα το κλίμα που παίρνουμε και εμείς, αν και είδαμε, γιατί παρακολουθούμε την εκπομπή σου και στο δρόμο, είδαμε πολύ θετικές εικόνες στο κέντρο της Καβάλας. Εδώ η κατάσταση είναι λίγο πιο ελεγχόμενη, αλλά δεν πάβει να είναι αισιόδοξη και δεν πάβουν να υπάρχουν θετικά μηνύματα από τον εμπορικό κόσμο, γιατί μόνο με το χαμόγελο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κάθε δυσκολία, Άγγελε. Πού είναι ο κύριος Μιχαηλίδης? Δεν γνωρίζω. Το παίρνω τηλέφωνο, μου λέει τώρα έρχομαι. Δεν έχει έρθει ακόμα. Ναι, ωραία. Δεν έχει έρθει ακόμη, ναι. Ναι, ναι. Γεια σας. Δεν βλέπω, ναι, όπως είπες και εσύ, δεν βλέπω ιδιαίτερη κίνηση ακόμη και στους δρόμους, στον κεντρικό δρόμο εδώ της Χρυσούπολης. Ίσως πιο μέσα που αρχίζουν τα εμπορικά καταστήματα να έχει λίγο περισσότερο. Θα σου δώσουμε και από εκεί ένα ζωντανό, αλλά ναι. Αλλά σίγουρα δεν. Να δούμε. Αλλά σίγουρα είναι και αρχή. Ναι, σίγουρα η εικόνα διαφέρει από ό,τι στην πόλη της Καβάλας και διαφέρει πολύ. Οπότε να σε αποδεσμεύσουμε να πας λίγο πιο μέσα, αν θες, μήπως βρεθείς και με τον Δήμαρχο και να τα ξαναπούμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πάμε. Για να δούμε τι λέει. Να αναφερθούμε και λίγο στον. Γιατί το ξεχάσαμε σήμερα. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο λοιμοξιολόγος λοιπόν, ο κύριος Χατζηγεωργίου, λέει ότι το εμβόλιο αργεί. Βρισκόμαστε πιο κοντά σε μια φαρμακευτική αποτελεσματική θεραπεία. Και δεν είναι κακό αυτό. Σα ίσα θα έλεγα. Το εμβόλιο αργεί και πώς είναι δυνατόν να είναι διαφορετικά, γιατί δεν είναι ένα εμβόλιο το οποίο θα βγει, ξέρω εγώ, για μια ασθένεια η οποία αφορά μια χώρα ή ένα κομμάτι του πληθυσμού. Εδώ μιλάμε για ένα εμβόλιο το οποίο πρέπει να καλύψει κάποια δισεκατομμύρια ανθρώπους, ξέρω εγώ. Λοιπόν, για πάμε ξανά στον Διογέννη, ο οποίος εγώ θα ρισκάρω και θα πω ότι είναι Ελευθερούπολη. Το βρήκα? Όχι, όχι. Του. Βρισκόμαστε στην Κωστή Παλαμά, εδώ στην Καβάλα. Α, ναι. Στην Κωστή Παλαμά, που η Κωστή Παλαμά έχει μαγαζιά τα οποία έχουν κάνει σχέση με την αίτηση και με τα υποδήματα. Ναι. Δηλαδή, προϊόντα τα οποία πρέπει κάποιος να τα φορέσει ή να τα δοκιμάσει για να το αγοράσει. Είναι θέμα σε αυτό τώρα. Ναι. Οπότε. Γιατί αυτή τη στιγμή κάπως για να. Οπότε, καλημέρα σας. Είστε ένας επαγγελματίας, καλημέρα σας και εσάς, όπου πρέπει κάποιος να δοκιμάσει για να αγοράσει ένα προϊόν, σωστά? Έτσι ακριβώς. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, εγώ που το Γιάννη προσπαθώ να δοκιμάσω ένα μπουφάν, ένα παντελόνι. Τι γίνεται? Λοιπόν, σου αντιστρέφω την ερώτηση λοιπόν. Αν θες να δοκιμάσεις το φαντί, που να σου πω, δεν θα δοκιμάσεις. Προφανώς και θα δοκιμάσεις. Το περαιτέρω, όλοι έχουμε εφοδιαστεί με αυτά που χρειάζονται για να απολυμάνουμε κτλ. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε και θα δοκιμαστούν τα ρούχα και το μπουφάν που είπες είναι το εύκολο κομμάτι. Μπορεί να θες να δοκιμάσεις μπλουζάκι, μαγιό, βερμούδα. Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα θέμα, αλλά θα το λύσουμε.
Ο κόσμος είναι επιφυλακτικός, για μπαίνει μέσα και βλέπει, ρωτάει. Ο κόσμος μπαίνει μέσα. Σήμερα, από τη μέρα και ότι μετά από αυτό το δίμηνο όλοι παίρνουν τα μέτρα τους και εμείς προφανώς είμαστε εφοδιασμένοι με αυτά που πρέπει και ο κόσμος ως μέχρι στιγμής, δηλαδή αυτό που έχω να σου πω, ότι είναι όλα κινούν ομαλά. Μάλιστα. Ευελπιστούμε να συνεχιστεί και έτσι. Ο κόσμος στο θέμα του να αγοράσει κάτι, να ξοδέψει χρήματα σαν πρώτη μέρα που ανοίξαν τα καταστήματα, είναι επιφυλακτικός. Πιστεύετε ότι ακόμα ο κόσμος έχει κάποια χρήματα? Εγώ θα σου πω ότι αυτό που διαπίστωσα αυτές 2-3 ώρες που είμαστε ανοιχτά, ότι όλοι ήρθαν να πάρουν κάτι που τους έλειπε, που είχαν ανάγκη σε πρώτη φάση. Αυτό που με ρωτάς, θα έχουμε μια εικόνα, θεωρώ, μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, να δούμε σε τι φάση είμαστε όλοι. Μάλιστα. Εντάξει, είναι λογικό. Τι καμπύλη δηλαδή είπα. Αν υπάρχει. Εντάξει, θα δούμε. Καλή συνέχεια. Έγινε, παιδιά. Να είστε καλά. Ο κόσμος βγήκε στην αγορά. Βγήκε ο κόσμος στην αγορά. Ναι, πρώτη μέρα φαίνεται ότι βγήκε στην αγορά. Δοκιμάζει παπούτσια. Δοκιμάζει. Τι γίνεται στην περίπτωση που δοκιμάζει τα παπούτσια? Καταρχήν. Πάντα είχα την απορρέση, ενώ που σε διακόπτω, ότι κάποιος πρέπει να δοκιμάσει κάτι, να κουμπίσει κάτι. Είτε είναι ρούχο, είτε είναι πιτζάμα, είτε είναι παπούτσι. Δηλαδή εκεί πέρα δεν πρέπει να κάνει ο επαγγελματίας, να το απολυμάνει, να το. Καταρχήν, πριν μπει στο μαγαζί, μάλλον μόλις μπει στο μαγαζί, το στέλνουμε κατευθείαν επάνω στο μπάγκο που έχει το απολυμαντικό. Μάλιστα. Κάνει τα χέρια, οπότε ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε, του κορονοϊού, άμα υπάρχει, τον έχουμε καθαρίσει. Ναι. Ναι. Οπότε, άμα πιάσει το παπούτσι μετά και το δοκιμάσει, θα είμαστε λίγο πιο καλυμμένοι. Μάλιστα. Εμείς μετά τα καθαρίζουμε όσο μπορούμε με πατυλάκια υγρά. Διογενή. Διογενή. Ξέρεις, ναι. ίσως λέω, δεν είμαι ειδικός. Θέλει να κάνει, Άγγελε, κάποια ερώτηση? Πώς? Θέλεις να κάνεις κάποια ερώτηση? Ναι, ναι. Θέλω να πω, να επισημάνω κάτι και θα είναι και... Ναι. Λέω λοιπόν... Ας βάλει ο κύριος το ακουστικό σου αυτή. Ναι. Καλή σας μέρα. Ο Άγγελος ο Τζέλιος είμαι. Λοιπόν. Χαίρετε. Λέω λοιπόν ότι ίσως έχει δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα από όσο θα έπρεπε στο θέμα της δοκιμής των ρούχων ή των παπουτσιών. Και τι εννοώ με αυτό. Για να ευκολύνω λίγο περισσότερο και να βοηθήσω. Ότι αν δοκιμάσω ένα μπουφάν και ο Μηγέννη το ξέρω εγώ έχει κάτι και το δοκιμάσει ο άλλος, δεν σημαίνει ότι θα κολλήσει κορονοϊό, με την έννοια ότι αφού δεν βάλει τα χέρια του στο στόμα, στα μάτια, στη μύτη, δεν υπάρχει κίνδυνος και απολυμανθεί αμέσως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Ναι, το αμέσως όχι το αμέσως. Απλώς εντάξει, ο καθένας μετά ό,τι μπορεί το προστατεύει. Ναι. Δηλαδή, άμα μπει μέσα στο μαγαζί και κάνει τα χέρια του μία με το απολυματικό. Ναι. Έχουμε πολύ μεγάλο κέρδος. Η πιθανότητα μειώνεται πάρα πολύ. Μειώνεται πάρα πολύ η πιθανότητα. Μάλιστα. Οπότε μετά, εντάξει, με ένα μαντιλάκι, μετά μπορείς ελαφρά να το κάνεις κάποιος σε κάποια σημεία, είτε παπούτσι είναι είτε μπουφάν είναι. Ναι. Οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Πάντως ο κόσμος σήμερα φαίνεται ότι βγήκε στην αγορά να βοηθήσει και τα μαγαζιά, γιατί το χρειαζόμαστε. Ανοίξατε στις 10 σήμερα, στις 10? Όχι, ανοίξαμε κανονικά. Εμείς κανονικά εμπορικό. Α, κανονικά είναι η ισχύ με εσάς. Από την ώρα που ανοίξατε μέχρι τώρα. Ναι, από την ώρα που ανοίξατε μέχρι τώρα, που είναι 12 περίπου, είδατε κάποια ανταπόκριση από τον κόσμο? Δηλαδή, έστω και κατά προσέγγιση, ήρθαν, σας ρωτάνε, σας καλημερίζουν, σας λένε άντε, καλά που ανοίξατε, ξέρω εγώ, πώς είναι το κλίμα? Είναι πολύ καλό μέχρι στιγμής, μια χαρά. Μάλιστα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος, δηλαδή μέχρι τώρα είμαι ευχαριστημένος. Ωραία. Να συνεχιστεί, σαν πρώτη μέρα. Να συνεχιστεί μακάρι όλη τη βδομάδα. Ναι. Να πάρουμε και λίγο ψυχολογία, ξέρεις. Είναι και θέμα ψυχολογία. Αυτό είναι το σημαντικό. Η αγορά και η ψυχολογία. Αυτό είναι το σημαντικό. Γι' αυτό και εμείς σήμερα έχουμε βγάλει όλα τους συναδέρφους έξω για να μιλήσουν μαζί σας, για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, να μάθει ο κόσμος, για να επιτέλους να ανθίσει πάλι το χαμόγελο στην αγορά. Εντάξει, πολύ καλό. Είναι και ο Διογέννης εδώ που τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Έτσι. Λεβεντιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Άγγελε. Διογέννη μου, σ' αφήνω για μια κουβέντα. Εκτός αν θέλεις κάτι να κάνεις ακόμα, τι θες? Σε βλέπω λίγο το μάτι σου γυαλίζει. Στην Κωστή Παλαμά, απλώς βλέπω πάρα πολύ κόσμο στην Κωστή Παλαμά γενικώς, ναι. Και κόσμος μπαίνει μέσα στα μαγαζιά. Είναι θετικό πάντως η πρώτη μέρα. Είναι πολύ θετική η πρώτη μέρα. Μια κόσμο μπαίνει στα καταστήματα, μπαίνει μέσα να αγοράσει, βλέπει, παίρνει τα πρώτα ίδια ανάγκες που θέλει. Υπάρχει μια κίνηση. Όπως είπε ο κύριος προηγουμένως, μετά από μια εβδομάδα θα δείξει πώς πήγε. Η πρώτη εβδομάδα κίνησης μετά από κορονοϊό. Βλέπω εκεί τις κυρίες, εκεί κόσμος... με τα μωρά, με τα καρότσια, με τα αυτά, κανονικά. Δεν... Ναι, το είπα και προηγουμένως, Άγγελε, εγώ είμαι ειλικρινής, πως θέμα αποστάσεων στην Μεγάλο Αλεξάνδρου, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν υπάρχει. Για το λέω αυτό, γιατί αποτρέπετε κι εσείς
Ο καθένας περνάει δίπλα στα 50 εκατοστά μαζί όλοι. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να είναι οικογένειες. Εντάξει, μπορεί να είναι οικογένειες και να είναι μαζί. Παρές, φίλοι, πίνουν καφέ όλοι μαζί, όρθιοι μένουν, όχι δεν κάθονται. Όπως βλέπεις, τα καταστήματα δεν έχουν καθίσματα τίποτα, είναι όλα μαζιμένα φυσικά στις καφετέρειες. Ναι. Μεγάλο πλήγμα αυτό για τις επιχειρήσεις στις καφετέρειες, γιατί πρέπει να μειώσουν προσωπικό, πρέπει να μειωθούν τα έσοδα, που σημαίνει ότι αυτομάτως τα έξοδα παραμένουν τα ίδια και μειώνονται τα έσοδα που τα βγάζαν μέχρι στιγμής φυσικά πέρα. Να είμαστε ειλικρινείς αυτό το κομμάτι. Κάτι πρέπει να γίνει δηλαδή και με αυτό. Δεν είναι εύκολο το να μειώσει τι καρέκλε. Και έχουν φτάσει στα δημοσιογραφικά γραφεία κάποιε ειδήσει ότι αναμένεται να μην ανοίξουν κάποια καφέ. Έχει πάρθει απόφαση οριστική. Ναι. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό. Καλό δεν είναι, σίγουρα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά. Άγγελε, όταν ένα κατάστημα, όταν ένα καφέ λειτουργεί με 30, με 30 τραπέζια και το πας στα 10 με 15 αυτομάτως, θα πρέπει δηλαδή και τα έξοδά σου να μειωθούν κατά ίμιση. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, εκτός αν τυχόν κάποιος ανεβάζει τον καφέ. Εκτός αν τυχόν κάποιος ανεβάζει τον καφέ και από ας πούμε 1,5 ευρώ το πάει 2,5. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα έχει πελατεία. Θα μειωθεί η πελατεία. Είναι λογικό αυτό. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στο κομμάτι της εστίασης και αυτό πρέπει φυσικά η κυβέρνηση το δει πολύ καλύτερα, γιατί πραγματικά φέτος και το καλοκαίρι, αλλά και γενικώς από αυτή τη στιγμή και μετά, θα κλείσουν πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα που έχουν κάνει σχέση με την εστίαση. Είναι σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Διογέννη, σε αφήνουμε για μια ακόμη φορά και αν χρειαστεί τα ξαναλέμε. Να ρωτήσω το κοντρόλ αν έχουμε κάποιο τηλέφωνο από την Δαγκλή που είπαμε για το να μάθουμε για τη ΔΕΗ. Εννοείται δεν είναι κανείς στη Δαγκλή. Είναι κάποιος εκεί, αλλά δεν είναι κάποιος υπεύθυνος αυτή τη στιγμή για να βγεις τηλεφωνικά να μιλήσει. Όχι, δεν θέλουμε να μιλήσει. Μια ερώτηση θέλουμε να κάνουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο, να πάρετε εσείς τηλέφωνο λοιπόν, εάν στα ταμεία οι λογαριασμοί της ΔΕΗ που δεν έχουν λήξει, αν μπορούν να πληρωθούν στα ταμεία, αν ισχύει μέχρι και σήμερα αυτό το πράγμα. Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, αν μπορούν να πληρωθούν στα καταστήματα. Το σούπερ μάρκετ Μασούτης για να ενημερώσουμε τον κόσμο αν θέλει να πάει αυτό. Δεν θέλουμε να βγει κανείς στον αέρα. Λοιπόν, και είπαμε και περιμένουμε και ένα τηλέφωνο με τον κύριο Σταυρίδη, τον Κυριάκο, να δώσουμε απάντηση και στο άλλο το θέμα που μας είπε ο φίλος τηλεθεατής. Λοιπόν, ναι, να σας πω ότι σίγουρα στην επόμενη εκπομπή αναλυτής και ίσως και στο Δελτίο Ειδήσεων το μεσημεριανό στις 2.30, όχι στις 2.30, στις 2. Τι ώρα? Στις 2.30 το βρίσκεται και μετά στις 4. Ναι, θα έχουμε απάντηση για το θέμα του πιθανού κρούσματος για τον κορονοϊό με το καράβι που έφτασε εκεί στο εμπορικό λιμάνι της Καρβάλης. Για να δούμε τι απάντηση θα έχουμε από αυτό. Περιμένουμε την απάντηση από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Νεογνώ μεταφέρθηκε από τη Ρόδο στο Ηράκλειο. Ναι. Μπορούμε να πληρώσουμε λογαριασμούς, όχι ληξιπρόθεσμους. Αυτό που είπα. Αυτό λοιπόν, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, φίλοι που μας ακούνε, τον Κυριάκο το Σταυρίδη, αν μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο, οι φίλοι τηλεθεατές που μας ακούνε, μπορούν λοιπόν να μην περιμένουν στην ουρά στη ΔΕΗ, να μην τραβάνε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Τα καταστήματα των σούπερ μάρκετ Μασούτης είναι αρκετά στην Καβάλα μέσα, νομίζω είναι 5, 6, πόσα είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μπορείτε να πάτε λοιπόν στα καταστήματα Μασούτης, εφόσον δεν έχει λήξει λογαριασμός της ΔΕΗ, και να τον πληρώσετε εκεί, νομίζω, όχι νομίζω, χωρίς καμία επιβάρηση. Χωρίς απολύτως καμία επιβάρηση, μπορείτε να πάτε σε ένα από τα ταμεία τον σούπερ μάρκετ Μασούτης και να πληρώσετε το λογαριασμό της ΔΕΗ εφόσον δεν έχει λήξει, επαναλαμβάνω. Έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, για να το ρωτήσουμε για το άλλο θέμα, να μην φανεί ότι τον φίλο τηλεθεατή δεν τον εξυπηρετήσαμε, να μάθουμε και γι' αυτό. Έχω ένα χαρτί εδώ πέρα, αν έρθει κάποιος να το πάρει. Εδώ το ετοιμάζω για να το... Λοιπόν, να πάρουμε ένα τηλέφωνο τον κύριο Σταυρίδη, να πούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα με τα,
με τα κινητήρια, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν οι άνθρωποι. Όχι το τελευταίο, Λένα μου, το προτελευταίο τηλέφωνο είναι του κυρίου Κυριάκου Σταυρίδη, αντιδημάρχου ποιότητας και ζωής του Δήμου Καβάλας. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ήθελα να δούμε ένα θέμα εδώ. Ποιο ήτανε, να το δω. Αυτό είναι. Γιατί μου έχει κάνει. Α, εδώ είναι, όχι. Άλλο είναι. Είδες, και τα δύο έχουν μεγάλα γράμματα. Αυτά δεν τα βλέπεις. Και τα πέρδεψα. Λοιπόν, τώρα θα νομίζουν κάποιοι ότι δεν βλέπω. Και σου ζήτησα να τα κάνεις μεγάλα γράμματα. Αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό. Να δούμε αυτό με τα σχολεία. Τι λες. Με το σχολείο επιστροφή. Να δούμε τι. Αν κάποιοι δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα. Να το ακούσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Για πάμε να το δούμε. Στα σχολεία θα βρίσκονται από τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου και οι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα σχολεία έχουν ήδη ξεκινήσει από τα μέσα της εβδομάδας προκειμένου να γίνουν σχολαστικοί καθαρισμοί πριν την υποδοχή των μαθητών της Τρίτης Λυκείου και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου από 18 του μηνός. Η αλήθεια είναι ότι όσα έπρεπε να κάνει ο Δήμος για να είναι έτοιμος για την έναρξη των σχολείων, τα έχει κάνει. Από Δευτέρα λοιπόν που θα ξεκινήσει η Τρίτη Λυκείου, όσα πολυματικά χρειάζονται υπάρχουν στα σχολεία και αυτά που έδωσε ο Δήμος και αυτά που μας προμήθευσε το Υπουργείο, αλλά και υπάρχουν και χρήματα στα ταμεία των σχολείων σε μια πολύ έκτακτη περίπτωση να τα προμηθευτούν οι ίδιοι οι διευθυντές. Όλο αυτό το διάστημα που ήταν κλειστά τα σχολεία, οι καθαρίστριες καθάρισαν και μία και δύο και τρεις φορές, να πω, τα σχολεία. Απολυμάνσεις δεν έγιναν, δεν χρειάστηκε να γίνουν απολυμάνσεις, γιατί από τη στιγμή που είναι κλειστά τα σχολεία και δεν υπήρξε κάποιο κρούσμα του ιού, δεν θα χρειάζονται να γίνει και η αντίστοιχη απολύμανση. Θα λειτουργήσουν λοιπόν τα σχολεία και θα γίνονται απολυμάνσεις θα μετά. Θα δούμε το ρεπορτάζ αργότερα αυτό, για να μην περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή ο αντιδήμαρχος ποιότητας και ζωής, ο κύριος Κυριάκος Σταυρίδης. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Σταυρίδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, επίσης. Λοιπόν, μια νέα πραγματικότητα ξεκίνησε σήμερα. Τα έχουμε συζητήσει από το πρωί πάρα πολλές φορές με πάρα πολλούς παράγοντες της αγοράς και όλα αυτά. Δεν σας καλέσαμε βέβαια γι' αυτό. Μας πήρανε κάποια τηλέφωνα θέλοντας να πληρώσουν. Μ' ακούτε? Ναι, βέβαια. Ναι. Θέλοντας να πληρώσουν λοιπόν την όποια υποχρέωση έχουν απέναντι στο Δήμο όσον αφορά τα οστά κάποιου συγγενικού τους προσώπου που φυλάσσονται εκεί σε κάποια σημεία, τα οποία είναι 20 ευρώ το χρόνο, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Όμως τους συνέστησαν τόσο από το Δήμο όσο από τη Δημοτική Αστυνομία και δεν ξέρω από πού αλλού, ότι δεν μπορούν να παραλάβουν αυτά τα χρήματα μόνο στην τράπεζα. Άλλαξε κάτι και δεν το γνωρίζουμε και πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος? Όχι, δεν το θα μπορέσω να σε ενημερώσω ακριβώς κάποια στιγμή, γιατί και εγώ τώρα το ακούω. Άντε, μπράβο. Επειδή το ήξερα ότι μπορεί να. Αύριο να ενημερωθώ και αύριο να μπορέσουμε να δούμε κάποιες ειλικρινείς. Ωραία. Γιατί ο άνθρωπος αυτός ήθελε να πάει να πληρώσει τα 20 ευρώ που το αναλογούν και του είπαν ότι δεν μπορούμε εμείς. Τα πλήρωνα, λέει, στο Δήμο, τα πλήρωνα στη Δημοτική Αστυνομία. Ακριβώς, ναι. Ναι. Αλλά τώρα λέει, μου λένε να πάω στην τράπεζα. Μα λέει, εδώ κάνουν αμάνα-μάνα να μην πάμε στις τράπεζες. Τώρα να πάω στην τράπεζα για ποιο λόγο? Και λέω, επειδή δεν το γνωρίζω, θα ρωτήσω. Εφόσον λοιπόν δεν το γνωρίζετε κι εσείς. Πρέπει να είναι σημερινό, δηλαδή δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Γιατί είμαι έξω να πάω. Ωραία. Από εκεί να μιλήσουμε. Ωραία, θα κάνουμε μια επαφή αύριο. Ναι, ναι, βέβαια. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, είδατε, δεν μπορεί να τα γνωρίζουν όλα όλοι. Όλοι όλα, μάλλον. Οπότε καλά κάναμε και επικοινωνήσαμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μάλλον δεν υπάρχει ενημέρωση σε αυτό το θέμα. Θα το δούμε όμως αύριο, δεν το ξεχνάμε, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Τώρα, έγινε πολύ στόρυβος για ένα ψάρι καρχαροειδές, το οποίο βέβαια είναι ακίνδυνο, και έγινε πάρα πολύ στόρυβος, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών για το γιατί αλλιεύτηκε αυτό το ψάρι, είναι κάτι το οποίο είναι σπάνιο, δεν έπρεπε να αλλιευθεί από κάποιες άλλες οργανώσεις οι οποίες έχουν πιο περισσότερο οικολογικές ευαισθησίες ενδεχομένως και όλα αυτά. Και έγινε έτσι ένας θόρυβος ο οποίος συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό το θέμα.
Αν. Είναι μικρό βιντεάκι, δηλαδή. Α, είναι μόνο σαν εικόνα. Ναι, ναι. Όχι, δεν το θέλω. Δεν το θέλω, όχι. Δεν χρειάζεται. Και κανείς αυτό το θέμα... Δώσ' το μια εικόνα, δώσ' το μια εικόνα. Να πω δύο κουβέντες. Ξέρετε, σε αυτό το θέμα δεν μπορεί κανείς να... Τι είναι αυτό? Είναι αυτό... Τι εννοείς, το καρχαριοειδές δεν βλέπω. Το ψάρι δεν βλέπω. Αυτό τι είναι? Δεν είμαστε καλά, μου φαίνεται. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ψάρι, το αυτό που αλλιεύτηκε και το αυτό, δεν ξέρω. Ή εγώ μπερδεύτηκα ή πάντως δεν έχει σχέση με αυτό που αλλιεύτηκε. Ο Χριστός και πάνω, παντού ανεβασμένοι ήταν, μέχρι και στο YouTube, μέχρι και στο αυτό, παντού. Τέλος πάντων, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, αυτό έχει να κάνει με σερφερ. Τι δουλειά, τους κυνηγάει κανένας καρχαρίας, δεν ξέρω. Λοιπόν, είπαμε ότι μπορείτε, πέραν από τις εκπομπές που παρακολουθείτε καθημερινά και σήμερα νομίζω ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχετε παρακολουθήσει μια εκπομπή η οποία ήταν εμπλουτισμένη με πάρα πολλές συνδέσεις με τους συναδέλφους δημοσιογράφους από κάθε σημείο, από κάθε περιοχή, από την Αγορά, από τη Χρυσούπολη, από. Λοιπόν, μπορείτε να ενημερώνεστε και από τις σελίδες. Το ένα news portal, το οποίο είναι 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή σας. Μπορείτε να χτυπήσετε ένα news portal και να ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκυρα, έτσι. Και κατά δεύτερη επιλογή και το πρώτο θέμα με τον Άγγελο Τζέλιο. Και αυτό το site είναι ανοιχτό 24 ώρες 24ωρο και να ενημερώνεστε για τα πάντα, για ό,τι συμβαίνει μέσα από εκεί. Να το λοιπόν το ψάρι. Αυτό που λέγαμε. Αυτό είναι το ψάρι που αλλιεύτηκε. Βέβαια, εδώ δεν μπορεί να επιρρύψει κάποιος ευθύνες για τους αλλιείς, διότι αν ένα θηλαστικό, ας πούμε, πιαστεί στα δίχτυα, τι μπορούν να κάνουν αυτοί? Θα μου πείτε κάποιος ότι μπορεί να ήταν ακόμη ζωντανό και να το αφήνανε να ελευθερωθεί, να ξέρω κτλ. Είναι, ξέρετε, λίγο ένα θέμα το οποίο κανείς μπορεί να τα αγγίξει μόνο με λεπτότητα και ούτε τη μία θέση να πάρει ούτε την άλλη. Απλά ο καθένας να μπορεί να βγάλει δικά του χρήσιμα συμπεράσματα. Σίγουρα, σε αυτό το μήκος και το βάρος, καλό θα είναι τα αλλιεύματα αυτά να παραμένουν στο χώρο τους, να παραμένουν στα θαλάσσια ύδατα, γιατί μην εξαφανίσουμε κάποια στιγμή κάθε είδος από την... όχι μόνο από τη θαλάσσια περιοχή και γενικότερα από το περιβάλλον. 330 κιλά, μάλιστα. 330 κιλά, ναι. Από μόνο του νομίζω ότι θέτει έτσι μια απαγορευτική δικλίδα ως προς την αλίευσή του το συγκεκριμένο είδος. Λοιπόν, αυτά, έτσι, να δούμε έτσι εντάχει μερικές ειδήσεις από την σελίδα που σας προανέφερα, το ένα news portal και το πρώτο θέμα. Αλλά ας ξεκινήσουμε με το ένα νιούς, να δούμε τι άλλο έχουμε. Στη μία η ώρα πρέπει να σας πω ότι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στον ναό του Αποστόλου Παύλου, Πέτρο και Παύλου, στην Καβάλα, για έναν πολύ καλό φίλο, συνάνθρωπο, συμπολίτη, επιστήμονα, τον Δαβίδ το Σημεωνίδη, ο οποίος έφυγε τελείως ξαφνικά από κοντά μας και μάλιστα από έφραγμα, παρακαλώ. Ένας σπουδαίος επιστήμονας, καρδιολόγος, που διατέλεσε για χρόνια διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καβάλας, αλλά και ένας άνθρωπος που ήταν αγαπητός σε όλους, μα σε όλους, και δυστυχώς έφυγε τόσο ανεπάνταχα και άδικα, θα έλεγα εγώ, από κοντά μας. Στη μία η ώρα, λοιπόν, η εξόδιος ακολουθία στον ναό του Αποστόλου Παύλου. Το τελευταίο αντίο σε έναν σπουδαίο άνθρωπο και επιστήμονα. Έναν καλό φίλο. Λοιπόν, τώρα. Να δούμε κάποιες ειδήσεις που δεν είδαμε, γιατί όλα αυτά που βλέπω εδώ πέρα τα είδατε και σε ζωντανή σύνδεση, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα
τα οποία ενδεχομένως δεν είστε ενημερωμένοι ακόμη, αλλά όπως σας είπα, στο ένα News Portal μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα αυτή και να διαβάσετε τα πάντα, χωρίς κανένα απολύτως εννοείται αντίτιμο ή κάποια χρέωση, αν είναι δυνατόν. Ένταση και εκνευρισμός υπήρχε στην σήμερα και υπάρχει και αυτή τη στιγμή στα γραφεία της ΔΕΗ. Μπορείτε να μην πάτε εκεί και να περιμένετε στην ουρά λογαριασμοί που δεν έχουν λήξει. Μπορείτε να προβείτε στα καταστήματα, το σούπερ μάρκετ Μασούτης, δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλα καταστήματα άλλης αλυσίδας, να πληρώσετε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ χωρίς καμία επιβάρηση, το τονίζω, αλλά λογαριασμοί που δεν έχουν λήξει ακόμα, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Μπορείτε να διαβάσετε στο ένα News Portal πώς θα γίνουν οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο, στα νηπιαγωγεία για το νέο σχολικό έτος. Και πολλές άλλες ειδήσεις τα οποία, όπως είπα, με μια επίσκεψη στη σελίδα θα μπορέσετε να ενημερωθείτε. Λοιπόν, κλείνουμε. Κλείνουμε και για σήμερα. Νομίζω ότι και ο πιο απαιτητικός τηλεθεατής θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος από την σημερινή μας εκπομπή, διότι βγάλαμε πάνω από 10 ζωντανές συνδέσεις, ενημερώσαμε για τα πάντα, για τα ρεπορτάζ, για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και όλα αυτά. Επόμενη ενημέρωση μέσα από το ένα channel στις 2 το μεσημέρι με το Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και αμέσως μετά με τον αναλυτή τη μεσημερινή εκπομπή 2.30 με 4.30 και ακολουθεί βέβαια το βραδινό Ειδήσεων και άλλες εκπομπές. Και τις σελίδες που σας προαναφέραμε μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα, ό,τι και αν γίνεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το πρώτο ξεκίνημα της εβδομάδος, για μια καλή εβδομάδα. Ενθαρρυντικά στοιχεία καταγράψαμε και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, αρκεί βέβαια να μην ξεχνάμε ποτέ, μα ποτέ, ότι ο εχθρός είναι εδώ, η πανδημία είναι εδώ. Δεν εκλαμβάνουμε τίποτα σαν αστειότητα, έτσι. Προσέχουμε για να έχουμε. Εντάξει. Λοιπόν, ραντεβού Θεού θέλοντος αύριο στις 10 θα είμαστε και πάλι εδώ. Ωστότε, να είστε καλά. Γεια σας.